Έλεγα λοιπόν ότι αυτός είναι ο ρόλος του μοντέλου Primes. Καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μάλιστα όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αρκετές ακόμα χώρες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ποσοτικοποιεί ακριβώς όλες αυτές τις εναλλακτικές πολιτικές μέσω ολοκληρωμένων σεναρίων. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει modules, δηλαδή κάθε τομέας είναι ένα διαφορετικό μοντέλο και όλα μαζί αυτά τρέχουν συντονισμένα μέσω επαναληπτικών διαδικασιών που προσομοιώνουν την ισορροπία των διαφόρων αγορών. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω σήμερα, θα έχει αρκετά έτσι, μια μαθηματική παρουσίαση στην ουσία, την βελτίωση και ανάπτυξη του μοντέλου που κάναμε για την προσομοίωση του target model στην πανευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και που υποστήριξε αυτή η ανάπτυξη την ευρωπαϊκή οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία τελικά εκδόθηκε και υιοθετήθηκε το 2019. Αυτή η οδηγία είναι αυτή που εφαρμόζεται και τώρα και στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες και η οποία εισήγαγε μια σειρά καινοτομίες, όπως είναι για παράδειγμα η υποχρέωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να έχουν εξισορρόπηση στο πλαίσιο της του balancing των αγορών και να είναι υπεύθυνες για την εξισορρόπηση. Είναι η συμμετοχή του demand response στις αγορές. Είναι βεβαίως το πλήρες market coupling, περιλαμβανομένων της διαμήρασης των πόρων για την εξισορρόπηση και τις επικουρικές υπηρεσίες μεταξύ των χωρών, πράγμα που δεν υπήρχε πριν. Είναι επίσης και οι προοπτικές για flow-based allocation of interconnection capacities, το οποίο πάλι δεν υπήρχε με τη μορφή αυτή. Και πολλές ακόμα επιπλέον καινοτομίες πολιτικής που τελικά εφαρμόστηκαν. Η δουλειά του μοντέλου ήταν να ποσοτικοποιήσει ένα σενάριο αναφοράς στο οποίο δεν λαμβάνουν χώρα αυτές οι καινοτομίες, οι βελτιώσεις στο σχεδιασμό των ηλεκτρικών αγορών. Επομένως, παραμένουν στρεβλώσεις, distortions στην αγορά. Στη συνέχεια, να προσομοιωθεί με λεπτομέρεια σενάριο στο οποίο σταδιακά έρονται αυτές οι στρεβλώσεις. Οπότε, το μοντέλο υπολογίζει για το μέλλον τις επιπτώσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, στην αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος και σε μια σειρά άλλους δείκτες, όπως και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οπότε, συγκρινόμενες αυτές οι προβλέψεις με το σενάριο στο οποίο υπάρχουν οι στρεβλώσεις, προκύπτει συμπέρασμα κατά πόσον το κόστος και όφελος δικαιολογούν τις νομοθετικές προτάσεις βελτίωσης του target model που είχαν προταθεί ακριβώς το 2019 και τελικά υιοθετήθηκαν. Κύριε Καπρέτη, συγγνώμη που σας διακόπτω πάλι. Ναι. Αν κινείτε τις διαφάνειές σας, δεν το βλέπουμε. Οπότε... Όχι, δεν κινώ ακόμα. Α, με συγχωρείτε. Και απλά το ήθελα να επιβεβαιώσω. Ότι... Ναι, τώρα θα προχωρήσω. Αυτή λοιπόν ήταν η εισαγωγή μου, ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο στο οποίο έγινε αυτή η μοντελική δουλειά. Γενικότερα, το ηλεκτρικό μοντέλο του Primes είναι ένα πακέτο, δεν είναι απλώς ένα μοντέλο, είναι ένα πακέτο από μοντέλα, τα οποία γενικότερα εφαρμόζουν την τεχνική της βελτιστοποίησης μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού, στο οποίο ενσωματώνονται μη γραμμικές σχέσεις για πολλά πράγματα, οι οποίες έχουν γραμμικοποιηθεί κατά τμήματα. Αυτές οι μη γραμμικές σχέσεις αφορούν το δυναμικό διαφόρων
ενεργειακών μορφών όπως η ΑΠΕ και άλλες, μια σειρά ζητημάτων κόστους, περιλαμβανομένου και του κόστους καυσίμου των διαφόρων μονάδων, και ακόμα και κοινωνικούς παράγοντες όπως αντιδράσεις στην επέκταση διαφόρων τεχνολογιών ή στο, και στο οποίο βεβαίως επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Άρα είναι με ένας γραμμικός προγραμματισμός, αλλά ενσωματώνει σε μεγάλη κλίμακα μη γραμμικές σχέσεις, οι οποίες όμως είναι γραμμικοποιημένες. Όλο αυτό το μοντέλο τρέχει πανευρωπαϊκά. Δηλαδή, αναπαριστά κόμβους του ηλεκτρικού συστήματος, οι οποίοι κόμβοι είναι κατά χώρα στις περισσότερες περιπτώσεις και σε ορισμένες χώρες και στο εσωτερικό των χωρών υπάρχουν πάνω από ένας κόμβος, όπως ας πούμε στην Γερμανία, την Ιταλία και αλλού, ακριβώς γιατί υπάρχουν ζητήματα με την χωρητικότητα των δικτύων και στο εσωτερικό των χωρών, και εφαρμόζει την αναπαράσταση της λειτουργίας του δικτύου μέσω της μοντελοποίησης συνεχούς ρεύματος γραμμικοποιημένων ροών φορτίου. Περιλαμβάνει και μια σειρά ρυθμιστικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα τα net transfer capacities στις διασυνδέσεις κτλ. Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι το μοντέλο αναπαριστά τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μία προς μία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο σε μέγεθος και δίνει επίσης τη δυνατότητα να ενδογενώς να γίνει αναβάθμιση, να γίνει refurbishment των παλαιών μονάδων, είτε για λόγους air pollution, όπως είναι για το διοξείδιο του θείου και τα μονοξίδια του αζότου, είτε για την βελτίωση της απόδοσης και παράταση του χρόνου ζωής, αλλά και επενδύσεις σε νέες μονάδες, που και αυτές είναι πολύ αναλυτικά μοντελοποιημένες, ανάλογα με την θέση, τη γεωγραφική θέση και κατά πόσον αυτή η νέα επένδυση θα είναι μια επένδυση greenfield ή brownfield, δηλαδή ανάλογα με το αν βρίσκεται σε ήδη ανεπτυγμένο τοποθεσία που υπάρχουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή όχι. Γιατί αυτό έχει βέβαια επιπτώσεις στο κόστος. Το μοντέλο αναπαριστά επίσης την ωριαία λειτουργία όχι μόνο του ηλεκτρικού συστήματος, αλλά και της διανομής θερμότητας από τηλεθερμάνσεις και της παροχής βιομηχανικού αιτμού, γιατί αναπαριστά βεβαίως και την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας σε μεγάλη λεπτομέρεια. Και οι επενδύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και επενδύσεις σε αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορες τεχνολογίες, καθώς επίσης και επενδύσεις στην παραγωγή υδρογόνου και συνθετικών καυσίμων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Αυτό σημαίνει ότι έχει έναν χρονικό ορίζοντα μακροχρόνιο, ώστε να εφαρμόσει τεχνικές διαχρονικής βελτιστοποίησης για να υπολογίσει ενδογενώς και τις επενδύσεις. Στην ουσία έχει ένα τυποποιημένο, περιστάνει ένα τυποποιημένο και απλοποιημένο δίκτυο, το οποίο έχει high voltage, medium voltage και low voltage, στους οποίους συνδέει τόσο μονάδες παραγωγής, όσο και καταναλωτές, επίσης κατηγοριοποιημένους σε μια αρκετά μεγάλη κατηγοριοποίηση τυποποιημένων καταναλωτών, και στην ουσία περιλαμβάνει και την ίδιο παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτούς που έχουν εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής συνδεδεμένων με τα εργοστάσια τους ή με τα σπίτια τους κτλ. Και συνδέεται ακριβώς και με την παροχή της τηλεθέρμανσης και της διανεμόμενου βιομηχανικού ατμού. Στη λογική της βελτιστοποίησης που κάνει, του κόστους και της συμπεριφοράς, αναπαριστά μάλιστα και με διαφορετικό τρόπο τα οικονομικά στοιχεία και τις αντικειμενικές συναρτήσεις των
επιχειρήσεων που έχουν χαρακτήρα utility, δηλαδή έχουν σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και χωριστά βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν σκοπό να κάνουν συμπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσουν λέβητες ατμού. Επίσης, αυτούς που οι οποίοι παρέχουν την τηλεθέρμανση και τους διάσπαρτους μικρούς, μικρομεσαίους ιδιοπαραγωγούς. Έχει λοιπόν ένα μεγάλο κατάλογο τεχνολογιών και επίσης υπάρχει, όπως είπα, και συμπαραγωγή, αλλά και προσθήκες στο εξοπλισμό ηλεκτροπαραγωγής που αφορά την αποθείωση, την απονήτρωση, αλλά επίσης και την δέσμευση διοξιδίου του άνθρακος και την αποθήκευση στο έδαφος. Ανέφερα ότι περιλαμβάνονται στις τεχνολογίες επίσης και τα Power to X, το Demand Response και πολλές αποθηκευτικές τεχνολογίες. Όταν ολοκληρωθεί μία προβολή στο μέλλον, το μοντέλο προχωρά σε λεπτομερή υπολογισμό των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Και γι' αυτό το σκοπό προσομοιώνει την σύναψη διμερών συμβολέων, το matching δηλαδή, μεταξύ τυποποιημένων καταναλωτών και τυποποιημένων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Εφαρμόζει μια μεθοδολογία η οποία προέρχεται από τις βασικές ιδέες του Ramsey Pricing και του Marginal Cost Pricing του Boitel, ώστε να προχωρήσει στην τιμολόγηση κατά κατηγορία καταναλωτών και να ανακτήσει το σύστημα το πλήρες κόστος ηλεκτροπαραγωγής, ανάλογα βέβαια με τις υποθέσεις περί ρυθμιστικής πολιτικής ή ας πούμε για τις υποθέσεις σχετικά με την ανάπτυξη μηχανισμών αμοιβής διαθεσιμότητας ισχύως. Πρέπει να σας πω ότι μία από τις εφαρμογές του μοντέλου που έγινε για την ηλεκτρική διεκτίβα του 2019 ήταν επί ακριβώς αυτού του μηχανισμού, του Capacity Remuneration Mechanism, του κατά πόσον η εφαρμογή αυτού του μηχανισμού θα μπορούσε να γίνει ανεκτή χωριστά κατά χώρα ή έπρεπε να είναι ομογενοποιημένη ενιαία στην Ευρώπη και υπό ποιες προϋποθέσεις κτλ. Επομένως και εδώ έχει μεγάλη σημασία η εφαρμογή αυτού του μηχανισμού στο πλαίσιο της μεθοδολογίας τιμολόγησης και ανάκτησης κόστους που εφαρμόζει και το μοντέλο Primes. Και ειδικότερα για τον υπολογισμό των τιμολογίων για τα δίκτυα και για διάφορες άλλες προσαυξήσεις των τιμολογίων, εφαρμόζεται διαφορετική μεθοδολογία, η οποία είναι στην ουσία μία μεθοδολογία που εφαρμόζουν και οι ρυθμιστές υπολογισμού του πλήρες ρυθμιζόμενου κόστους του εξοπλισμού και η επιπεδοποίηση τιμής σε μακροχρόνιο ορίζοντα για την ανάκτηση αυτού του κόστους. Αυτό είναι έτσι μία, να σου το πούμε, ένα overview του μοντέλου. Είναι πολύ ευρύτατη η database που είναι πίσω από το μοντέλο αυτό. Είναι από τα πολύ δύσκολα πράγματα αυτό για να βρει κανείς σε μεγάλη λεπτομέρεια τα τεχνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια με την HOE Transparency Platform υπάρχουν όλο και περισσότερα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται. Ένα δύσκολο κομμάτι είναι όλες αυτές οι γραμμικές καμπύλες κόστους potential για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για διάφορα άλλα θέματα που δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε σε λεπτομέρειες. Αυτό είναι ένα σχήμα που δείχνει συνοπτικά τη δομή. Στην ουσία, αν ξεκινήσουμε από το κάτω μέρος, από το υπόλοιπο μοντέλο Primes, έχουμε πολύ λεπτομερείς προβολές στο μέλλον της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στους διάφορους τομείς των κτηρίων, των κατοικιών, των βιομηχανικών κλάδων, των μεταφορών κτλ.
και μάλιστα αναπτυγμένων σε ωριαία βάση, και, γιατί βεβαίως αυτή η ωριαία βάση κατασκευάζεται από το κάτω προς τα πάνω μέσω της ανάλυσης της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας κατά χρήση. Τυποποιημένο αυτό διαμοιράζεται σε high voltage, medium voltage, low voltage, σε βιομηχανικό ατμό και σε τηλεθέρμανση, και στη συνέχεια ανεβαίνει προς τα πάνω στους προμηθευτές, στην ουσία, αυτών των ενεργειακών μορφών, αλλά και κατά είδος επίπεδου δικτύου, και συνεχίζεται προς τα πάνω για να τροφοδοτηθεί από τα διάφορα είδη μονάδων και άλλων μέσων ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής ατμού και τηλεθέρμανσης. Επομένως, όπως είναι τα utility power plants, industrial power plants, industrial boilers, district heating plants και highly dispersed distributed plants, για τα οποία στη συνέχεια απευθύνουν ζήτηση προς την προσφορά των καυσίμων και των διάφορων ενεργειακών μορφών, διότι ακόμα και οι ΑΠΕ αναπαριστώνται ως εάν προσφέρονταν, διότι ακριβώς η ανάπτυξή τους εμποδίζεται από όχι μόνο κόστος, αλλά και εμπόδια από την κοινωνική αποδοχή, την ύπαρξη δικτύων, την χωροθέτηση κτλ. Και τα οποία αναπαρίστανται μέσω αυτών των μη γραμμικών καμπυλών κόστους potential. Αυτό είναι το βασικό σχήμα. Δεν θα προχωρήσω παραπάνω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό μας δείχνει μια συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων τεχνολογιών που αναπαρίστανται στο μοντέλο. Βλέπετε conventional thermal, πολλές τεχνολογίες. Επίσης, μεγάλη έμφαση σε power plants που έχουν carbon capture and storage. Πολλές κατηγορίες επίσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μάλιστα κατατμημένων σε διάφορες υποκατηγορίες. Ας πούμε, το wind offshore χωρίζεται σε αρκετές υποκατηγορίες ανάλογα με το wind intensity και την απόσταση από την ξηρά, και περιλαμβάνει επίσης διαφορετικά τις πακτωμένες ανεμογεννήτριες θαλάσσεις από τις επιπλέουσες ανεμογεννήτριες θαλάσσεις. Υπάρχουν επίσης διάφορα κατηγοριοποίηση και των φωτοβολταϊκών κατά κατηγορία, όπως μεγάλες κλίμακες σε utility επίπεδο ή αυτές που είναι στέγης, αλλά και αυτές που είναι στέγης χωριστά κατά, εάν είναι σε εμπορικά, δηλαδή σε στέγες εμπορικών καταστημάτων ή σε σπιτιών κτλ. Και εδώ βλέπουμε επίσης και τις διάφορες κατηγορίες των αποθηκευτικών μέσων, με έμφαση επίσης η κατηγοριοποίηση και των μπαταριών ανάλογα με τη θέση τους και το μέγεθός τους, αλλά και άλλων τεχνολογιών περιλαμβανομένου του υδρογόνου και των συνθετικών καυσίμων. Μάλιστα, για το υδρογόνο και το συνθετικό καύσιμο περιλαμβάνεται επίσης αναπαράσταση και της αποθήκευσής τους, γιατί είναι δυνατόν να έχει μεγάλη σημασία για το ηλεκτρικό σύστημα εάν το υδρογόνο και τα συνθετικά καύσιμα του μέλλοντος που παράγονται για να ικανοποιήσουν απευθείας καταναλώσεις στην τελική κατανάλωση, χάρη στην αποθήκευσή τους δίνουν ακριβώς την δυνατότητα στο ηλεκτρικό σύστημα να παράξει αυτά τα προϊόντα σε στιγμές αυθονίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και το οποίο δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα ωφέλη στην αξιοπιστία και στην λειτουργία του συστήματος. Εξήγησα ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας προσδιορίζεται σε ωριαία βάση. Αυτή η ωριαία βάση αθροίζεται σε τυπικές εβδομάδες, στην ουσία, οι οποίες χρησιμοποιούνται, αυτή η πιο αθροιστική αναπαράσταση, όταν τρέχει το ειδικό υπομοντέλο, το οποίο κάνει την βέλτιστη ανάπτυξη του συστήματος, δηλαδή που υπολογίζει το βέλτιστο πρόγραμμα επενδύσεων. Όταν μετά χρησιμοποιηθεί το υπομοντέλο το οποίο κάνει οριαία λειτουργία του συστήματος,
δηλαδή εφαρμόσει τους αλγορίθμους του Unit Commitment, τότε αυτή η ωριαία αναπαράσταση μεγενθύνεται και χρησιμοποιείται πια σε πλήρη μορφή όσο παραπάνω μπορούμε από πλευράς computing time. Και έχουμε βεβαίως μια κατηγοριοποίηση, όπως είπα πριν, σε μεγάλη λεπτομέρεια, στους κόμβους, που είναι, ας το πούμε, το I, εδώ ως δείκτης, η κατηγορία του voltage, η χρονική στιγμή, η ωριαία χρονική στιγμή, και αυτά προσδιορίζουν και την ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και τη χρήση των αποθηκευτικών μέσων και των ροών φορτίου μεταξύ των κόμβων. Συγχρονισμένα με αυτά είναι ο βιομηχανικός ατμός και η τηλεθέρμανση, διότι ακριβώς αυτό είναι απαραίτητο για την αναπαράσταση της λειτουργίας των CHP, των συμπαραγωγών. Έχουμε πολλούς περιορισμούς που αφορούν την αξιοπιστία του συστήματος, τις εφεδρίες. Όταν τρέχει το μοντέλο της βέλτιστης ανάπτυξης του συστήματος, το οποίο είναι διαχρονικό είναι, και το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ για να τρέξει, εκεί η αναπαράσταση των περιορισμών εφεδρίας είναι με αθρηστική μορφή. Είναι δηλαδή περισσότερο περιορισμοί ποσοστού εφεδρίας, κατά περίπτωση. Αλλά και χωριστά το upward reserve και το downward reserve. Είναι δηλαδή στην ουσία σαν να είναι μόνο frequency restoration reserves στην πραγματικότητα, σε αυτές που λέγαμε παλαιότερα secondary reserves. Όταν όμως λειτουργεί το υπομοντέλο το οποίο κάνει unit commitment, εκεί η αναπαράσταση των εφεδριών είναι πιο λεπτομερής και φτάνει στο επίπεδο της λεπτομέρειας που υπάρχουν και στην πραγματικότητα στο πλαίσιο του target model. Το υπομοντέλο το οποίο κάνει βέλτιστη ανάπτυξη συστήματος περιλαμβάνει χωριστά ως μεταβλητές απόφασης διάφορες περιπτώσεις επενδύσεων. Έχουμε περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις αφορούν refurbishment, οι οποίες refurbishment γίνονται, μπορεί να είναι για αποθείωση ή απονήτρωση, οι οποίες μπορεί να είναι και υποχρεωτικές, ανάλογα με την εφαρμογή της οδηγίας για το opt-out, ή μπορεί να είναι refurbishment για παράταση του χρόνου ζωής, όπως είναι, για παράδειγμα, στις πυρηνικές μονάδες, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα. Και στις νέες επενδύσεις γίνεται διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων όπου η επένδυση γίνεται σε αντικατάσταση μιας υπάρχουσας μονάδας, επομένως έχει μικρότερο κόστος κατασκευής αφού διαμοιράζεται εξοπλισμό που είναι ήδη κατεστημένος, ή σε περιπτώσεις που γίνεται πρόσθετη μονάδα αλλά σε υπάρχον κέντρο ηλεκτροπαραγωγής, ή εάν πρόκειται περί καθαρά greenfield investment, όπου πλέον πρέπει όλες οι εξοπλισμοί και τα δίκτυα να κατασκευαστούν από την αρχή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, βεβαίως, λόγω του περιορισμού των θέσεων ανάπτυξης νέων μονάδων, που έχει μεγάλη σημασία, βέβαια, και για τις πυρηνικές μονάδες, τις CCS κτλ. Αυτά έχουν διαφορετικά κόστη και διαφορετικές δυνατότητες ή και διαφορετικούς περιορισμούς. Σε όλα αυτά διατηρείται μέσα στο μοντέλο η αναπαράσταση των vintages, δηλαδή της ηλικίας κατασκευής της κάθε μονάδας, που με τον τρόπο αυτό κληρονομείται το χαρακτηριστικό τους και το μοντέλο κρατά λογαριασμό για την αποξήλωσή του
ή για το refurbishment. Όλα αυτά έχουν, είναι ενδογενείς μεταβλητές, εκτός αν επιβάλλονται από πολιτικοί ή ρυθμιστικούς παράγοντες. Όταν έρχεται η ώρα της λειτουργίας, της προσομοίωσης της λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγικού συστήματος, πάλι εδώ έχουμε μια λίγο πιο αθρηστική και απλοποιημένη αναπαράσταση όταν τρέχει το μοντέλο του capacity expansion, δηλαδή της βέλτιστης της ανάπτυξης του συστήματος, και μια αναπαράσταση πολύ πιο λεπτομερή της λειτουργίας των μονάδων όταν τρέχει το unit commitment. Για παράδειγμα, έχουμε την αναπαράσταση της ισχύως, της μέγιστης δυνατότητας ισχύως των διαφόρων μονάδων, όπου εδώ έχουμε και δετερμινιστικά όμως το μέγιστο βαθμό χρησιμοποίησης ή μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί ορών λειτουργίας ανάλογα με την νομοθεσία, όπως για παράδειγμα στα opt-out. Έχουμε επίσης περιορισμό ελάχιστη, technical minimum, operating level, περιορισμούς ramping, χωριστά για ramping up και ramping down. Μπορεί να υπάρχουν επίσης και περιορισμοί για τα curtailments. Και στην πιο μεγάλη και λεπτομερή αναπαράσταση αυτών των περιορισμών κυκλικής λειτουργίας των μονάδων, το οποίο φαίνεται εδώ στο κάτω μέρος αριστερά, όπως βλέπετε, εδώ στον horizontal axis είναι οι ώρες, από το τεχνικό minimum στο τεχνικό maximum, έχουμε αναπαράσταση του minimum uptime, του minimum downtime και των διαφόρων καταστάσεων. Εδώ, σε αυτά, εφαρμόζονται βεβαίως ακέραιες μεταβλητές. Για τις μονάδες συμπαραγωγής, αναπαρίσταται η δυνατότητα να υπάρχει κάποια ευελιξία μεταξύ του επίπεδου ηλεκτροπαραγωγής και του επίπεδου παραγωγής ατμού, ανάλογα με την τεχνολογία της μονάδας και ανάλογα βέβαια με την οικονομικότητα, που είναι ενδογενής μέσα στο μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τα διαφορετικά αυτά επίπεδα, ο βαθμός απόδοσης της μονάδος διαφοροποιείται, και αυτό είναι στην ουσία που δείχνεται σε αυτή την διαφάνεια. Η κατανάλωση καυσίμων από τις διάφορες μονάδες εξαρτάται, αλλά με γραμμικοποιημένο τρόπο, από το επίπεδο λειτουργίας. Και επίσης, βεβαίως, είναι διαφορετικό αυτά τα τεχνικο-οικονομικά αυτά χαρακτηριστικά κατά είδος μονάδας και τεχνολογία. Και περιλαμβάνεται στο μοντέλο η δυνατότητα ανάμιξης καυσίμων. Αυτό είναι σημαντικό, πρώτα-πρώτα για την ανάμιξη ανανεώσιμων αερίων καυσίμων στις μονάδες φυσικού αερίου ή την ανάμιξη υδρογόνου. Όταν λέμε ανανεώσιμων αερίων, μιλάμε για βιομεθάνιο, για παράδειγμα, ή επίσης την ανάμιξη στερεών καυσίμων, βιοκαυσίμων σε μονάδες οι οποίες και είναι ορυκτά καύσιμα. Επίσης, αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και τον πλήρη κύκλο του Power to X μέσα στο μοντέλο, μέσω του υδρογόνου και των e-fuels. Δεν θα πω παραπάνω εδώ. Επίσης, μία από τις μαθηματικές καινοτομίες συγκριτικά με την βιβλιογραφία του μοντέλου αναφορικά με την επιλογή καυσίμων, είναι η εφαρμογή μιας γραμμικής προσέγγισης της θεωρίας διακριτών επιλογών. Αυτό έχει σημασία ιδίως για τις βιομηχανικές μονάδες. Η θεωρία διακριτών επιλογών στην ουσία λέει ότι ενώ σε ατομικό επίπεδο μια συγκεκριμένη μονάδας η επιλογή καυσίμου είναι διακριτή, είναι συγκεκριμένη, σε επίπεδο πολλών τέτοιων μονάδων το μείγμα καυσίμων είναι συνεχής μεταβλητή, είναι δηλαδή συχνότητες εμφάνισης των διακριτών επιλογών, και το οποίο οι πιθανότητες, δηλαδή οι συχνότητες αυτές, προσομοιώνονται μέσω μιας συνάρτησης πιθανότητας,
όπως είναι η Gamble. Αυτή είναι η οποία εμφανίζεται ακριβώς μέσω του exponential εδώ, που δείχνει το share, και αυτό το exponential εξαρτάται από μια συνάρτηση κόστους του καυσίμου, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και παράγοντες που δεν είναι κόστος, αλλά που μπορεί να είναι όχληση, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κτλ. Αυτές επομένως μας δίνουν όρια, τα οποία στη συνέχεια επιβάλλονται για την χρήση των καυσίμων στο συνολικό μοντέλο βελτιστοποίησης. Σχετικά με τις αποθηκεύσεις, όπως είπα πριν, έχουμε μεγάλη γκάμα τεχνολογιών. Και για κάθε τεχνολογία, το μοντέλο αναπαριστά την δυνατότητα παραγωγής από τη μονάδα αποθήκευσης, την δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο ή από την μονάδα παραγωγής, ανάλογα με την περίπτωση της αποθηκευτικής τεχνολογίας, την χωρητικότητα της αποθήκευσης, τις απώλειες κατά τις διάφορες αυτές πράξεις παραγωγής, απορρόφησης και αποθήκευσης, αλλά και τον μέγιστο χρόνο τον οποίο μπορεί η αποθηκευτική ικανότητα να χρησιμοποιείται. Επίσης, ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση μπαταριών αυτοκινήτων ως μέσο αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα, εκεί περιλαμβάνονται και πρόσθετοι περιορισμοί, χρονικοί περιορισμοί, που αφορούν ακριβώς την χρησιμοποίηση των μπαταριών για κίνηση, προφανώς, στα ίδια τα αυτοκίνητα. Επομένως, ορισμένες μόνο ώρες και σε κάποιον βαθμό είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και οι μπαταρίες των αυτοκινήτων, μακροχρόνια βέβαια, ως αποθηκευτικά μέσα του ηλεκτρικού συστήματος. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται αυτές οι μηχανισμοί βελτίωσης της ευελιξίας χάρη στην αποθήκευση, αλλά πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η ενδογενής παραγωγή σε ωριαία βάση του υδρογόνου και των συνθετικών καυσίμων σε ώρες ακριβώς που υπάρχει αυθονία ΑΠΕ, αλλά αυτό κοστίζει ενδογενώς πάλι στο μοντέλο στο επίπεδο της αποθήκευσης αυτών των καυσίμων, υδρογόνου και ηλεκτρικών και των e-fuels. Αυτό είναι απλώς ένα σχήμα εδώ που δείχνει ότι με την πάροδο του χρόνου και με την μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ, καθώς επίσης και με τη μεγάλη ανάπτυξη των μηχανισμών υδρογόνου και ηλεκτρικών καυσίμων, έχουμε μία επιπεδοποίηση τελικά των καμπυλών φορτίου και μία επιπεδοποίηση και των τιμών, το οποίο ακριβώς είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα της αποθήκευσης σε συνεργασία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αναπαράσταση του carbon capture και storage παίζει πολύ μεγάλο ρόλο επίσης, μακροχρόνια. Αυτό αφορά όχι μόνο την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακος προκειμένου να αποφευχθούν οι εκπομπές, αλλά και μακροχρόνια την αποθήκευση διοξειδίου που παράγεται από βιομάζα ή από παρόμοιες τεχνολογίες, η οποία υπολογίζεται ως αρνητικές εκπομπές. Οι αρνητικές εκπομπές είναι απαραίτητες για να έχουμε την ισοστάθμιση και την επίτευξη του στόχου του net zero carbon, της κλιματικής ουδετερότητας, που είναι η σύγχρονη πολιτική στην Ευρώπη. Ήθελα τώρα να σας δείξω. Εδώ είναι οι διαφάνειες που δείχνουν το cross-border electricity trade. Εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μαθηματική γραφή του μοντέλου του DCE, Linear Power Flow,
Βλέπετε εδώ, στην ουσία η υπόθεση είναι ότι τα face angles είναι μικρά και μέσω αυτού γίνεται η γραμμικοποίηση του power flow. Η αντικειμενική συνάρτηση περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση βεβαίως του κόστους. Δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες, νομίζω ότι είναι προφανές. Και αυτό το σχήμα σας δείχνει την αρχιτεκτονική του πλήρες μοντέλου Prime για τον ηλεκτρικό τομέα. Καταρχήν, η database περιλαμβάνει μία ρουτίνα calibration, ώστε να αναπαραχθεί κάποια χρόνια βάσης του παρελθόντος με λεπτομέρεια. Αυτό είναι απαραίτητο, ώστε όλα αυτά τα δεδομένα να παντρευτούν μεταξύ τους και να αναπαραχθεί η παρατήρηση κατανάλωσης, παραγωγής, εκπομπών σε μια χρονιά βάσης, γιατί αυτό είναι εντελώς απαραίτητο για να έχουμε την πλήρη αξιοπιστία των διαφόρων τεχνικών παραμέτρων λειτουργίας, των ροών, φορτίου κτλ. Μόλις λοιπόν το calibration έχει ολοκληρωθεί, τρέχει το μοντέλο βέλτιστης ανάπτυξης του συστήματος, δηλαδή το capacity expansion που κάνει η βελτιστοποίηση και υπολογισμό των επενδύσεων σε ηλεκτροπαραγωγή και σε αποθηκευτικά μέσα, ταυτόχρονα και για πολλές χρονιές για όλες τις χώρες. Αυτό περιλαμβάνει μία απλούστευση στην αναπαράσταση της ωριάς λειτουργίας και της κυκλικής λειτουργίας των μονάδων, όπως επίσης και των επικουρικών υπηρεσιών. Με δεδομένα σε αυτήν την επέκταση της δυναμικότητας των ηλεκτροπαραγωγικών πόρων, στη συνέχεια τρέχει το λεπτομερές unit commitment και system operation σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή προσομοιώνει στην ουσία εδώ και τη σύζευση των αγορών. Εδώ λοιπόν έχουμε μεγένθηση του resolution της ωριάς λειτουργίας, αλλά επίσης και των περιορισμών κυκλικής λειτουργίας και εφεδρικών υπηρεσιών. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο έχουμε νέα εκτίμηση των εισαγωγών-εξαγωγών και των διαφόρων περιορισμών της λειτουργίας των διαφόρων μονάδων και καυσίμων, αλλά και των εφεδριών. Οπότε, αναθεωρείται και το πρόγραμμα βέλτιστης ανάπτυξης του συστήματος. Στην ουσία, εφαρμόζεται ένα είδος decomposition εδώ. Δεν εφαρμόζουμε τυπικά, ας το πούμε, ένα Benders decomposition, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ βαρύ από πλευράς computer time, αλλά είναι μια προσέγγιση του decomposition στην ίδια λογική του Benders, αλλά πολύ πιο απλοποιημένο. Όταν έχει ολοκληρωθεί αυτή η σύγκληση, προχωράμε στον υπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων και των τιμολογήσεων. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο τρέχει πολύ πιο γρήγορα και πιο απλά από το προηγούμενο και αυτό στη συνέχεια γυρίζει πίσω στα μοντέλα ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανικού ατμού και τηλεθέρμανσης. Οπότε έχουμε και μία σύγκληση του συνολικού primes, εφόσον είναι βεβαίως απαραίτητο στη συγκεκριμένη άσκηση που εφαρμόζεται. Δεν θα πω σε μεγάλες λεπτομέρειες στα θέματα των τιμολογήσεων. Όπως είπα πριν, έχει τη λογική ότι στο τέλος οι προμηθευτές με τους τυποποιημένους καταναλωτές θα κλείσουν μεταξύ τους διμερή συμβόλαια τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάποιο βαθμό θα ανακτηθεί το κόστος μέσα σε αυτό των διμερών συμβολέων, αλλά ο τρόπος matching για την σύναψη αυτών των διμερών συμβολέων ακολουθεί μια οικονομική λογική. Δηλαδή μια λογική στην οποία, η οποία λέει ότι, για παράδειγμα, ο προμηθευτής, ο οποίος βασίζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο μεγάλης εντάσεως κεφαλαίου και μακρύ χρόνου ανάκτησης του κόστους,
έχει συμφέρον να παντρευτεί μέσω του διμερού συμβολέου με έναν καταναλωτή ο οποίος έχει μεγάλη επίσης χρησιμότητα από το να πετύχει μια σταθερή τιμή και επομένως προσφέρει και πολύ πιο μακροχρόνιο συμβόλαιο και μικρή διακύμανση του φορτίου του. Έτσι κλείνει ένα συμβόλαιο μεταξύ παραγωγών εντάσεως κεφαλαίου και βιομηχανικών καταναλωτών. Ενώ η ελαστικότητα τιμής και χρόνου σύννεψης συμβολέων άλλων καταναλωτών διαφέρει και επομένως αυτοί είναι πιο πιθανό να κλείσουν συμβόλαιο, να παντρευτούν με έναν προμηθευτή ο οποίος έχει διαφορετική δομή χαρτοφυλακίου. Αυτό είναι που προσομοιώνεται σε αυτόν τον μηχανισμό και στο τέλος εφαρμόζεται το Ramsey Pricing που στην ουσία τι κάνει, δημιουργεί μια μηχανισμό ανάκτησης του υπολοιπόμενου σταθερού κόστους, ανάλογα βέβαια με την υπόθεση σχετικά με την ανάκτηση του υπολοιπόμενου σταθερού κόστους, που σύμφωνα με την λογική του Ramsey είναι αντιστρόφως ανάλογη των ελαστικοτήτων τιμών των διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών. Τα κομμάτια του συστήματος που είναι σε φυσικό μονοπόλιο τιμολογούνται βεβαίως με διαφορετικό τρόπο, σύμφωνα με την ρυθμιζόμενη βάση, δηλαδή regulated asset basis λογική. Εδώ αυτό είναι ένα σχήμα που παριστάνει ακριβώς αυτό το matching των τύπων καταναλωτών με τον τύπων προμηθευτών. Περιλαμβανόταν λοιπόν σε αυτήν την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και μια πιο λεπτομερής προσομοίωση του Target Model. Για το σκοπό αυτό είχαμε υποχρεωθεί να αναπτύξουμε το πολύ περισσότερο το μοντέλο λειτουργίας του συστήματος, το Unit Commitment Model, και να το διασπάσουμε σε στάδια τα οποία προσομοιώνουν τα στάδια του Target Model. Έτσι, αυτό ήταν τελικά το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2019. Στην ουσία, αυτή η κατάτμιση της λειτουργίας του μοντέλου κατά σε στάδια περιλαμβάνει το Day Ahead Market, το οποίο Day Ahead Market είναι πανευρωπαϊκό, είναι market coupling, αλλά δεν ενσωματώνει περιορισμούς για την κυκλική λειτουργία των διαφόρων μονάδων, ούτε για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών και εφεδριών. Είναι αυτό που λέμε ένα pure energy only market. Αυτό βγάζει ένα πρόγραμμα κατανομής για την επόμενη μέρα. Επομένως, το μοντέλο τρέχει πρώτα για ένα προσομοιωτή του Day Ahead Market. Ετοιμάζει λοιπόν ένα πρόγραμμα κατανομής για την επόμενη μέρα, αλλά στο μεταξύ συμβαίνουν random events, όπως για παράδειγμα αλλάζει το φορτίο ή η διαθεσιμότητα των ΑΠΕ λόγω καιρού, δεν είναι αυτή που είχε προγραμματιστεί στο Day Ahead Market, ή υπάρχουν βλάβες σε μονάδες ή ακόμα και βλάβες σε interconnectors. Εδώ το μοντέλο κάνει random event generation μέσω μηχανισμών Monte Carlo. Δημιουργούνται επομένως αποκλίσεις από το Day Ahead και εδώ τρέχει το πλήρες μοντέλο Unit Commitment, το οποίο δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να προσομοιώσει το central scheduling που θα έκανε ο διαχειριστής του συστήματος, όπου δηλαδή θα έπαιρνε το schedule από το Day Ahead, το οποίο είναι pure energy market, τις αποκλίσεις που δημιουργήθηκαν τυχαία, αλλά θα προσέθετε τους τεχνικούς περιορισμούς κυκλικής λειτουργίας των μονάδων
και τους περιορισμούς ικανοποίησης των εφεδριών. Άρα, αναγκαστικά, το πρόγραμμα κατανομής μονάδων που θα προέκυπτε από αυτό το Unit Commitment Algorithm θα ήταν διαφορετικό από το Day Ahead. Άρα, θα υπήρχαν αποκλίσεις. Εδώ, λοιπόν, το Unit Commitment δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να προβλέψει τις αποκλίσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω που πρέπει να γίνουν στις μονάδες ώστε να ικανοποιηθεί η πραγματική λειτουργία έτσι όπως θα έκανε ο διαχειριστής στο, στο Central Dispatching. Οπότε μετά τρέχουμε ένα μοντέλο το οποίο αναπαριστά το intraday market. Δηλαδή ένα μοντέλο στο οποίο το αντικείμενό του είναι οι προσφορές και οι ζητήσεις αποκλήσεων, μεταβολών προς τα πάνω και προς τα κάτω των διαφόρων μονάδων και των αποθηκευτικών μέσων και του demand response, ώστε να επιτευχθεί το πρόγραμμα κατανομής που έχει προκύψει από το Unit Commitment. Το Unit Commitment όταν κάνει αυτή τη δουλειά λαμβάνει υπόψη ως αντικειμενική συνάρτηση του να μην αποκλίνει όσο μπορεί από το πρόγραμμα κατανομής του Day Ahead Market, γιατί αυτό θα παραβίαζε την οικονομική βούληση των συμμετεχόντων στην αγορά που συμμετείχαν στο Day Ahead Market. Άρα λοιπόν και οι αποκλίσεις de facto είναι αποκλίσεις που είναι οι ελάχιστες απαραίτητες για να αντιμετωπιστούν οι τυχαίες αποκλίσεις αλλά και οι μεταβολές που χρειάζονται για την επίτευξη των εφεδριών και, και το σεβασμό των περιορισμών τεχνικής λειτουργίας. Επομένως, από εδώ προκύπτει στην ουσία και το πρόγραμμα εξισορρόπησης και το πρόγραμμα προμήθειας των επικουρικών υπηρεσιών. Τώρα, τρέχει ο τελικός προσομοιωτής της λειτουργίας, της πραγματικής λειτουργίας και τελικά προσδιορίζονται το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο εδώ γίνονται και όλες οι πράξεις οικονομικού κόστους για τους αγοραστές ενέργειας από όλο αυτό το σύστημα, τους καταναλωτές δηλαδή, και τα έσοδα των διαφόρων τύπων μονάδων. Αυτή η διαδικασία γίνεται για τυπικές ημέρες, ωραία βάση, ώστε να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις τυπικών ημερών του χρόνου και έτσι προκύπτει το συνολικό αποτέλεσμα. Πώς έγινε λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Οδηγία? Έγινε ως εξής. Κάποιοι ρυθμιστικοί κανόνες στα διάφορα στάδια των αγορών αναπαριστούσαν κάποιες επιλογές, οι οποίες στο σενάριο βάσης δεν περιλάμβαναν τις ρυθμιστικές καινοτομίες που επρόκειτο τελικά να προταθούν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον ηλεκτρισμό. Ενώ στα εναλλακτικά σενάρια περιλαμβάνονταν αυτές οι ρυθμιστικές καινοτομίες. Άρα η προσομοίωση έδινε διαφορετικά αποτελέσματα, κόστους, εσόδων, εξόδων, curtailments, κατανάλωση καυσίμων, εκπομπών, flow μεταξύ των χωρών, αξιοπιστίες κτλ. Και με αυτά τα κριτήρια μπορούσαν να συγκριθούν οι καταστάσεις στις οποίες οι καινοτομίες, οι πολιτικές αυτές καινοτομίες δεν είχαν γίνει έναντι της περίπτωσης που έγιναν. Και αυτό γινόταν για ορισμένες οπωσδήποτε χρονιές του μέλλοντος, μεσοχρόνια και μακροχρόνια βάση και στο πλαίσιο σεναρίων στο οποίο σταδιακά το σύστημα απανθρακοποιείται. Ένα βασικό, πολύ βασικός μηχανισμός σε όλη αυτή την προσομοίωση των αγορών του Target Model είναι η ενσωμάτωση ενδογενώς του μηχανισμού Scarcity Bidding. Διότι βεβαίως οι κανόνες των αγορών αυτών είναι ότι οι συμμετέχοντες κάνουν οικονομικές προσφορές. Δεν κάνουν απλώς δήλωση του κόστους καυσίμου τους. Άρα λοιπόν ορισμένοι παραγωγή, εφόσον γνωρίζουν ότι βρίσκονται στο τέλος του merit order και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις τιμές ώστε να ανακτήσουν μέρος του κόστους τους, το κάνουν και επομένως αυξάνονται οι τιμές σε στιγμές σπανιότητας των πόρων.
Αυτό το scarcity bidding έχει σημασία και για την αξιολόγηση των ρυθμιστικών πολιτικών, διότι βεβαίως οι ρυθμιστικές πολιτικές, όπως είναι η ενσωμάτωση του demand response, η ενσωμάτωση των APE στο balancing κτλ., απλούστατα αυξάνουν τις προσφορές και επομένως μειώνουν το scarcity bidding και επομένως μειώνουν και τις τιμές χάρη στη συμμετοχή περισσότερων ηλεκτροπαραγωγικών πόρων στις αγορές αυτές. Το scarcity bidding, έχουμε ένα μοντέλο το οποίο είναι ένα μοντέλο με power function, όπως αυτές που φαίνονται εδώ, ανάλογα με την περίπτωση, και ανάλογα με την στιγμή, ανάλογα με τη μονάδα κτλ. Και χωριστά για bidding στο day-ahead market ή για bidding στο intraday market, που εκεί είναι bidding μεταβολών, αποκλήσεων, είτε στο bidding για επικουρικές υπηρεσίες. Το day-ahead market είναι ένα μοντέλο πολύ απλό τελικά, διότι στην ουσία περιλαμβάνει τα bidding των διαφορών μονάδων, την ωριαία ζήτηση και τα flows, μεταξύ των κόμβων, τα οποία, όπως είπα, προσομοιώνονται ως DC linear power flow. Στην ουσία εδώ πέρα πρόκειται περί του αλγορίθμου εφέμια, τον οποίο έχουμε αναπαράγει στο κομμάτι αυτό του προσομοιωτή. Επειδή περιλαμβάνεται και το demand response, η αντικειμενική συνάρτηση δεν έχει πια τη μορφή κόστους, αλλά τη μορφή μεγιστοποίησης του κοινωνικού πλεονάσματος, δηλαδή του πλεονάσματος καταναλωτή μείον του κόστους ηλεκτροπαραγωγής. Και προσδιορίζεται και βεβαίως η οριακή τιμή του συστήματος. Στη συνέχεια έχουμε το μηχανισμό της μοντελοποίησης του generation των random events. Αφορά το load, αφορά τις APE, τα outages και τα transmission lines. Εδώ κάνουμε Monte Carlo sampling. Βεβαίως, λόγω του computer time δεν μπορούμε να έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο Monte Carlo, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι όλο αυτό το πάρα πολύ βαρύς προσομοιωτής θα επαναλαμβάνονταν πολλές φορές. Το intraday και balancing market τρέχει στο προσομοιωτή σαν ένα single shot αποτέλεσμα. Εδώ το αντικείμενο, οι μεταβλητές δηλαδή, είναι upward και downward deviation. Και εδώ έχουμε bidding, δηλαδή οικονομικές προσφορές για αυτές τις μεταβολές, αλλά έχουμε όμως επιπλέον και μια σειρά κανόνες επί του ποια deviation είναι σύμβατα, είναι αποδεκτά και ποια deviation είναι αντικείμενο αμοιβής. Διότι αν για παράδειγμα το όλο σύστημα πρέπει να κάνει upward deviation, και μία μονάδα έχει κάνει από το day ahead και μετά τα random events στο ανάποδο, τότε αυτό είναι σαν να είναι μία επιπλέον περιορισμό στο σύστημα και όχι μία προσφορά, γιατί πηγαίνει ακριβώς ανάποδα από αυτό που το συνολικό σύστημα επιδιώκει. Τέτοιου τύπου είναι οι περιορισμοί στην επιλεξιμότητα των προσφορών πάνω και κάτω αποκλήσεων. Εδώ στην ουσία τελικά δημιουργείται στο balancing μία ισορροπία προσφοράς ζήτησης χωριστά για το up και χωριστά για το down. Είναι δύο τιμές δηλαδή ισορροπίας που προκύπτουν. Τα bidding των διαφόρων μονάδων είναι χωριστά για το upward και το downward. Σαν ρυθμιστικό option είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται και προσφορά down από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αυτό είναι ακριβώς μία από τις επιλογές που κρίθηκαν από τις μελέτες αυτές. Στην περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές που οδηγούν σε shutdown ή startup, τα κόστη αυτά περιλαμβάνονται και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο έχουμε αναγκαστικά μεικτό ακέραιο προγραμματισμό για αυτό. Και τελικά αυτό το αποτέλεσμα κάνει ακριβώς μία προσομοίωση αυτών των πάνω και κάτω μεταβολών. Κατά τη διάρκεια που το κάνει αυτό,
περιλαμβάνονται και όλοι οι περιορισμοί κυκλικής λειτουργίας και οι περιορισμοί παροχής εφεδρικών υπηρεσιών, γιατί αυτό στην ουσία προσομοιώνει την σειρά των... Και στην πραγματικότητα αυτή η αγορά του balancing δεν γίνεται μια στιγμή μόνο, αλλά γίνεται συνέχεια. Αλλά όπως γίνεται συνέχεια, όλο και πιο πλησιάζει στη λειτουργία του πραγματικού χρόνου και επομένως ενσωματώνονται οι απαιτήσεις του διαχειριστή για τις εφεδρίες και τους τεχνικούς περιορισμούς. Άρα λοιπόν, επειδή εμείς προσομοιώνουμε σε single shot το intraday market, αυτό το intraday είναι συγχρόνως και balancing και ancillary service procurement. Να, εδώ έχουμε μία μαθηματική περιγραφή του intraday market. Δεν θα πω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Πάντως, αυτή είναι η φιλοσοφία του. Και εδώ έχουμε και το τμήμα, το οποίο αφορά το procurement των ancillary services. Και εδώ έχουμε και up και down για τα διάφορα ancillary services. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι εδώ έχω τελειώσει. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται τώρα πλέον και σήμερα για πολλές μελέτες σε πλέον εφαρμογές πρόβλεψης τιμών του target model. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες. Έχει σημαντική επιτυχία τελικά, είναι δηλαδή πλήρως operational, είναι βέβαια πολύ βαρύ. Επομένως, είμαστε σε θέση ακριβώς να μειώσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι που δημιουργεί το μεγάλο βάρος, διότι το generation, το random events με τον Monte Carlo, σημαίνει επανάληψη αυτής της προσομοίωσης πάρα πολλές φορές, πράγμα που ακριβώς είναι το πολύ βαρύ. Όταν κάνουμε μελέτες, ας πούμε, για τον υπολογισμό επενδύσεων, για τον υπολογισμό των τιμών, renewable PPA ή για διάφορες, ας πούμε, πιο συμβουλευτικές εφαρμογές, δεν εφαρμόζουμε το Monte Carlo Generation of Random Events και το χρησιμοποιούμε δετερμινιστικά τον προσομοιωτή του Day Ahead ή τον προσομοιωτή του Intraday. Αυτά λοιπόν είχα να πω σαν περιγραφή της δουλειάς που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια πάνω στην βελτίωση και επέκθεση του ηλεκτρικού μοντέλου του Primes. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάμπρε. Προσωπικά έχω αρκετές ερωτήσεις, οπότε θα πάμε λίγο πίσω στο πρόγραμμα και θα εκμεταλλευτώ και τη θέση μου, ξεκινώντας με μια γρήγορη πρώτη ερώτηση. Το capacity expansion πρόβλημα που κοιτάτε, άμα το δει κανείς σε ωραίο resolution και σε όλη την Ευρώπη, δεν ξέρω αν κοιτάτε μπροστά στο χρόνο, οπότε χρειάζεται κάποιο είδους aggregation, από ό,τι κατάλαβα, συγκεντρώνεται ώρες μεταξύ τους, οπότε υπάρχει εκεί ήδη μια απλοποίηση, η οποία είναι σημαντική. Δεν ξέρω αν κάνετε aggregation και σε technologies ή άμα κοιτάτε την κάθε χώρα ξεχωριστά ή άμα κοιτάτε απλά μια πενταετία αντί για ένα βάθος 20ετίας. Είχα έτσι την απορία του πώς ελαφραίνεται το expansion μοντέλο. Επίσης, αν χρησιμοποιείτε το ακέραιο μέρος, συγγνώμη. Αυτό ήθελα. Ναι, το ανέφερα προηγουμένως. Γίνονται ως, γιατί το πρόβλημα γίνεται πάρα πολύ μεγάλο, εάν το κάναμε πλήρως. Κάνουμε ακριβώς μείωση του hourly resolution, δηλαδή έχουμε πλέον τυπικές, όχι τυπικές μέρες, τυπικά διήμερα, τυπικά τριήμερα, ορισμένα όμως, σε κατά εποχή. Επίσης κάνουμε άθρηση των κόμβων, ώστε να μειώσουμε, και γίνεται δηλαδή ένας κόμβος μια χώρα. Κάνουμε επίσης άθρηση, απλούστευση, το εξήγησα, των τεχνικών περιορισμών λειτουργίας των μονάδων, με μια τεχνική η οποία είναι απλουστευτική, αλλά βεβαίως έχει αναπαράσταση του τεχνικού minimum και των περιορισμών ramping,
αλλά όχι μέσω ακέραιων μεταβλητών, γραμμικοποιείται δηλαδή, περιλαμβάνει τις μη γραμμικές συναρτήσεις που είναι γραμμικοποιημένες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου, με την προμήθεια καυσίμων, με τους πόρους ΑΠΕ, τη δυνατότητα του CCS, όλα αυτά τα περιλαμβάνει. Και σε ό,τι αφορά τη διαχρονική βελτιστοποίηση, κάνουμε μία βελτιστοποίηση με κυλιόμενους ορίζοντες. Δηλαδή, βλέπουμε μπροστά ορισμένες πενταετίες, το τρέχουμε, αλλά εφαρμόζονται μόνο τμήμα των πενταετιών. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο και τρέχουμε τον υπόλοιπο ορίζοντα. Γιατί το μοντέλο στο capacity expansion πηγαίνει μέχρι το 2070. Επομένως, κάνει ένα κυλιόμενο, κυλιόμενους ορίζοντες. Αυτό, overlapping δηλαδή, overlapping horizons. Είναι πολύ βαρύ μοντέλο αυτό, πολύ βαρύ. Έτσι, δεν είναι απλό καθόλου. Γενικά το μοντέλο Primes αυτό τρέχει σε clusters με 500 περίπου processors σε παραλληλία. Κρατάει περίπου 9 ώρες για να τρέξει αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάπρε. Ίσως από τον κόσμο που είναι στο αμφιθέατρο πριν περάσουμε στο online, έχουμε μια ερώτηση από τον Δημήτρη τον Παπαδασκαλόπουλο. Κύριε Κάπρε, ακούτε τον Δημήτρη? Όχι, όχι. Τώρα, είναι καλύτερα. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, ακούω τώρα. Ωραία. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Δύο πολύ γρήγορες ερωτήσεις είχα στο τελευταίο κομμάτι με το target model. Το ένα είναι αν το day ahead λαμβάνεται υπόψη complex orders, block orders κτλ. Και το δεύτερο είναι αν στο κομμάτι των ancillary services κοιτάτε κάπως και το utilization πέρα από το availability, το οποίο προφανώς είναι στοχαστικό, οπότε σίγουρα θα επιφέρει κάποιο παραπάνω complexity. Για το πρώτο, περιλαμβάνεται η δυνατότητα complex bidding και conditional bidding στον αλγόριθμο. Ακριβώς ήταν μάλιστα ένα από τα policy options αυτό, δηλαδή χωρίς και με τι επιπτώσεις διαφορετικές έχει, διότι εκεί πέρα είχαμε βγάλει ένα από τα συμπεράσματα, το ότι όσο πιο πολύ επιτρέπονται αυτά τα complex bidding ή τα conditional bidding, τόσο πιο πολύ οι συμμετέχοντες προεξοφλούν τις αποκλίσεις που θα δημιουργηθούν λόγω επικουρικών υπηρεσιών και λόγω τεχνικής λειτουργίας των μονάδων τους και μειώνουν την έκθεσή τους σε αυξημένο balancing κόστος. Και από εκεί προέρχονταν και το όφελος από την σημασία που να εφαρμοστούν από ρυθμιστική σκοπιά σε αυτές οι δυνατότητες του complex bidding. Τώρα, στη δεύτερη ερώτηση, μάλλον εννοείται το activation των reserves. Ναι, ακριβώς. Ναι, όχι, δεν έχουμε activation reserves, δηλαδή δεν, γιατί αυτό είναι ζήτημα πλέον στοχαστικότητας. Δεν φτάνουμε εκεί. Έχουμε τη στοχαστικότητα στην αναπαραγωγή των random events, αλλά μετά τελειώνουμε στον υπολογισμό του κόστους και των εσόδων, προτού γίνει activation, αν γίνει activation. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ίσως άλλη μια ερώτηση από το αμφιθέατρο πριν περάσουμε στους online attendants. Δεν ξέρω αν υπάρχουν από το online ακροατήριο ερωτήσεις. Μπορείτε να πάρετε το λόγο, αν δεν κάνω λάθος, το έχω στήσει λίγο ευέλικτα το meeting. Οπότε, αν θέλει κάποιος να σηκώσει το χέρι του, έχει ένα χέρι που μπορεί να σηκώσετε στο online. Και μετά σας δίνουμε το λόγο. Ή στο chat. Αλλιώς, αν δεν υπάρχουν
ερωτήσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλία. Κύριε Κάπρη, ευχαριστούμε και πάλι για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή είστε online και δεν είστε αναγκασμένος να είστε εδώ μαζί μας όλη την ημέρα, θα κάνω ένα γρήγορο spoiler. Σας έχουμε κάποια δώρα τα οποία θα βρούμε έναν τρόπο να σας τα δώσουμε μάλλον στο γραφείο σας ή αν είναι κάποιος συνεργάτης σας εδώ στο αμφιθέατρο είτε τώρα είτε αργότερα. Αλλά και πάλι ευχαριστούμε για την συνεισφορά σας. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Χατζιαργυρίου. Ο κύριος Μουρνάς θα το παραλάβει αυτό προσώπο στο δώρο του. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Οπότε περνάμε στην δεύτερη ομιλία από τον κύριο Χατζιαργυρίου. Κύριε Χατζιαργυρίου, αν θέλετε να ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή σας και αν θέλετε να μοιραστείτε την οθόνη σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ωραία έκπληξη. Και να πάμε λιγάκι στο θέμα της παρουσίασης. Βλέπετε την οθόνη μου? Ναι. Ωραία. Το θέμα λοιπόν της παρουσίασης της δικής μου είναι το θέμα των μικροδικτύων και όπως θα δούμε ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των μικροδικτύων είναι ο τρόπος ελέγχου τους. Άρα θα επικεντρωθώ στο θέμα του control και στη συνέχεια στο τέλος θα πω και λίγα πράγματα για την ιστορία των μικροδικτύων. Καταρχάς, να πω και πόσο χαίρομαι που οργανώνεται τόσο ωραίες εκδηλώσεις στο Hellenic International Power Group. Συγχαρητήρια. Και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από κάποιες... Κύριε Χατζηρή, ευχαριστούμε καταρχάς και ίσως συγγνώμη σας διακόπτω αν είστε και εσείς OK με το recording. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από τον ορισμό των μικροδικτύων, γιατί υπάρχει αρκετή σύγχυση με το τι είναι τα μικροδίκτυα. Τα μικροδίκτυα έχουν οριστεί από το DOE, το USDOE, σαν ένα group διασυνδεδεμένων φορτίων και διασπαρμένων ενεργειακών πηγών, με σαφώς ορισμένα ηλεκτρικά όρια, τα οποία ενεργούν σαν μια ενιαία οντότητα, ελεγχόμενη, όσον αφορά το δίκτυο. Και ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι μπορούν να διασυνδέονται με το ανάντι δίκτυο ή να αποσυνδέονται, και να δουλεύουν είτε συνδεδεμένα είτε νησιδοποιημένα. Μικροδίκτυο δεν είναι μία μόνο μορφή τεχνολογίας. Παραδείγματος χάρη, ένα κτίριο, μια μικροτουρμπίνα, δεν είναι μικροδίκτυο. Ή δεν είναι μικροδίκτυο μία γραμμή διανομής που έχει πάνω διάφορες εισπαρμένες πηγές. Θα πρέπει να ελέγχονται αυτές, να συντονίζονται ώστε να λειτουργούν σαν μία οντότητα, όπως είπα. Επίσης, σήμερα έχουν βγει και στάνταρτς για τα μικροδίκτυα. Το IEEE πρότυπο 2037 ορίζει τα μικροδίκτυα με τον ίδιο τρόπο σαν ένα group από διασυνδεμένα φορτία και διασπαρμένες ενεργειακές πηγές, το οποίο επίσης λειτουργεί σαν μια ελεγχόμενη οντότητα και μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί, όπως και προηγουμένως. Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει βασικά έναν ορισμό ο οποίος πρωτοδιατυπώθηκε σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία είναι αυτά που βλέπετε, τα μέγιστα More Microgrids, θα έρθω συνέχεια να μιλήσω παραπάνω για αυτά, τα οποία πάλι, όπως βλέπετε, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Μιλάμε για Electricity Distribution Systems, που έχουν φορτία και διασπαρμένες μονάδες και μπορούν να λειτουργήσουν σε έναν ελεγχόμενο και συντονισμένο τρόπο, είτε διασυνδεδεμένα, είτε αποσυνδεδεμένα από το δίκτυο. Και αυτό μάλιστα αποτέλεσε και τον ορισμό της SIGRE Working Group C622. Ουσιαστικά λοιπόν τα μικροδίκτυα αυτό που κάνουν είναι να συντονίζουν και να ολοκληρώνουν διάφορες εισπαρμένες πηγές παραγωγής και επειδή ακριβώς τα ελέγχουν κατάλληλα, μπορούν να έχουν και τον καλύτερο τρόπο εκμετάλλευσής τους. Και είναι πολλά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να φέρουν τα μικροδίκτυα, όπως παραδείγματος χάρη καλύτερη αποδοτικότητα της ενέργειας, μείωση της συνολικής κατανάλωσης, δεδομένου ότι οι μονάδες παραγωγής είναι κοντά στα φορτία,
Οπότε δεν έχεις όλες τις απώλειες και μπορείς να κάνεις καλύτερη εκμετάλλευση των πρωτογενών πηγών σου. Έχουν καλύτερη εκμετάλλευση, έχουν καλύτερη συμπεριφορά ως προς το περιβάλλον, γιατί οι μικροπηγές αυτές συνήθως είναι ανανεώσιμες πηγές ή είναι πηγές φυσικού αερίου που βασίζονται σε τεχνολογίες που έχουν πολύ μεγάλη αποδοτικότητα σε σχέση με τις μεγάλες θερμικές μονάδες. Ένα πολύ βασικό στοιχείο είναι ότι βοηθάνε πολύ την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα του συστήματος. Βασικά, όταν μπορείς να αποσυνδέσεις το δίκτυο και να λειτουργήσουν τα βασικά σου φορτία σε περιπτώσεις βλαβών ή προβλημάτων στο ανάντι δίκτυο, αυτό μας αυξάνει την αξιοπιστία. Και η λέξη resilience είναι πολύ σημαντική στα μικροδίκτυα. Είναι αυτό το οποίο σήμερα έχει δώσει μεγάλη όθηση, γιατί ακριβώς έχουν χρησιμοποιηθεί σαν ζωντανά κομμάτια του δικτύου σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών, φυσικών καταστροφών, και έχουν εξυπηρετήσει τοπικά φορτία σε τις περιόδους. Επίσης, προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα στο δίκτυο, όπως παραδείγματος χάρη μπορούν να προσφέρουν επικουρικές υπηρεσίες, μπορούν να προσφέρουν να μειώνουν τις απώλειες, να βοηθάνε την μη συμφόρηση των δικτύων. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι αναπτύσσοντας τοπικές μονάδες, μπορείς να αναβάλεις επενδύσεις σε βασικές υποδομές και ουσιαστικά να τις κατασκευάζεις όταν σε ρυθμό τον οποίο εσύ αποφασίζεις. Με την έννοια δηλαδή ότι, ξέρετε, μπορείτε να ικανοποιήσετε τα φορτία τοπικά και έτσι ουσιαστικά χρειάζεται λιγότερη υποδομή σε μεταφορά και διανομή, σε δίκτυο. Αυτά τα πλεονεκτήματα έχουν σχεδιαστεί σε αυτό εδώ το διάγραμμα, το αρκετά γνωστό διάγραμμα, το οποίο δείχνει τους τρεις κύριους stakeholders, που είναι οι καταναλωτές, οι διαχειριστές της διανομής και οι κάτοχοι των μικρομονάδων. Και βλέπουμε ότι μια σειρά από οικονομικά πλεονεκτήματα, όπως μπορεί να δημιουργηθούν τοπικές αγορές και να βοηθήσουν τους καταναλωτές ουσιαστικά να ανταλλάσσουν ενέργεια, όλα αυτά τα οποία σήμερα βλέπουμε σαν transactive energies κτλ. Μπορούν να δημιουργήσουν ακριβώς μια πλατφόρμα η οποία βοηθάει την καλύτερη τον καλύτερο συσσόρευση των διαφόρων μικροπηγών. Έχει network hedging value, όπως είπα προηγουμένως, το DSO. Μετά οδηγεί σε μείωση των εκπομπών. Για το ίδιο έχει μια σειρά από τεχνικά πλεονεκτήματα, όπως μπορεί να οδηγεί σε μείωση των εχμών, σε καλύτερη ρύθμιση της τάσης, μείωση των απολειών, καλύτερη αξιοπιστία κτλ. Και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση των παραπάνω stakeholders. Σήμερα τα μικροδίκτυα έχουν αρκετά αναπτυχθεί. Εδώ είναι ένα διάγραμμα το οποίο δείχνει, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο πολύ έχουν αναπτυχθεί. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι εδώ χρησιμοποιούν τεχνολογίες κυρίως ανανεώσιμες. Βλέπετε ότι είναι wind, steam turbines, solar, reciprocating engines, μικροτουρμπίνες κτλ. Και ενδιαφέρον έχει αυτό το διάγραμμα, το οποίο δείχνει το πώς αναπτύσσεται η εγκαταστημένη ισχύ από μικροδίκτυα και πώς προβλέπεται να αναπτυχθεί και από πλευράς μεγαβάτ και από πλευράς επενδύσεων. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει κάπου κοντά στα 5 γιγαβάτ, τα οποία στο 2028 προβλέπονται να φτάσουν τα 25 από τα ασιαστούμε. Και εδώ βλέπουμε επίσης πού γίνονται τα μεγάλα έργα. Ένα σημαντικές επενδύσεις γίνονται στην Βόρεια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ανατολή, στην Άσια Pacific. Βασικά εδώ μιλάμε για την Κίνα, η οποία έχει πολύ μεγάλα σχέδια επενδύσεων σε μικροδίκτυα. Η Ευρώπη έχει μείνει πάρα πολύ στάσιμη, ενώ ξεκίνησε πολύ νωρίς τα τελευταία χρόνια, δεν έχει κάνει σοβαρές επενδύσεις, σοβαρά έργα στα μικροδίκτυα. Η Λατινική Αμερική επίσης έχει αρκετές επενδύσεις και η Μέση Ανατολή και η Αφρική επίσης έχουν κάνει σημαντικές δουλειές σε μικροδίκτυα. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για την
Μέση Ανατολή και την Αφρική κυρίως. Μιλάμε για ηλεκτροδότηση απομονωμένων περιοχών, όπου τα μικροδίκτυα είναι μια ιδανική κατάσταση, αντί να μπορείς να διασυνδέεις αυτά τα απομακρυσμένα, τους απομακρυσμένους οικισμούς, ή ακόμα και να χρησιμοποιείς μονάδες δίζελ και σε μια τέτοια πρωτόγονη μορφή. Και η μεγάλη άνοδος στη Βόρεια Αμερική οφείλεται κυρίως στην, αυτά που είπα προηγουμένως, στην μεγάλη συμβολή που μπορούν να έχουν τα μικροδίκτυα σε θέματα resilience. Δηλαδή, πολλές φορές έχει δειχτεί πως, ας πούμε, και στη Νέα Υόρκη και σε άλλα μέρη, δημιουργώντας μικροδίκτυα και λειτουργώντας αυτές τις έκτακτες καταστάσεις, μπορούν να κρατήσουν την παραγωγή ενέργειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Εδώ βλέπουμε για ποιο λόγο δημιουργούνται μικροδίκτυα και πάλι βλέπουμε το θέμα του sustainability, του renewable energy interaction, integration. Εδώ είναι μια βαθμονόμηση από ένα με μέγιστο του 3. Βλέπουμε λοιπόν στις διάφορες περιοχές, το μπλε είναι η Καλιφόρνια, το κόκκινο είναι όλη η Βόρεια Αμερική και το πράσινο είναι συνολικά ο κόσμος. Εδώ λοιπόν τα μικροδίκτυα θεωρούνται σαν μια ιδανική μορφή για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το resilience είναι αυτό που είπα προηγουμένως, το οποίο βλέπετε ότι έχει όλο και μεγαλύτερη, είναι όλο και μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο αναπτύσσονται. Και πάλι βλέπουμε την Αμερική που πόσο πολύ τα θεωρεί αυτό. Το θέμα της οικονομίας και το bill savings, το θέμα του αποτυπώματος άνθρακα, η αξιοπιστία είναι επίσης ψηλά, ειδικά στην Αμερική. Στην Αμερική χρησιμοποιούνται μικροδίκτυα για διάφορες περιοχές, οι οποίες χρειάζονται πολύ υψηλή αξιοπιστία, που χρησιμοποιούνται πολύ οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, έχουν χρησιμοποιηθεί για φυλακές, έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά σε πανεπιστήμια. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική ανάπτυξη ακριβώς λόγω του θέματος της αξιοπιστίας. Και βέβαια και αλλού για ancillary services κτλ. Επίσης στην Αμερική βλέπουμε μικροδίκτυα να αναπτύσσουν και utilities. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν μικροδίκτυα όπως ένα που είναι στο Διέγο, το οποίο η ίδια η εταιρεία ηλεκτρισμού το έχει αναπτύξει, ώστε όταν κάνει συντηρήσεις των γραμμών και των μετασχηματιστών, καταφέρει να μειώσει τον χρόνο αποκατάστασης από κάποιες μέρες, ίσως σε κάποιες πολύ λίγες ώρες. Ήταν από 48 ώρες σε 2-3 ώρες. Τώρα, βέβαια, η λειτουργία των μικροδικτύων είναι και αυτά συστήματα, μικρά συστήματα, αλλά είναι πολύ πιο πολύπλοκα σε πολλά πράγματα. Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές προκλήσεις? Δεν έχουν είναι μικρά σαν μέγεθος, το οποίο όμως έχουν αρκετά σημαντικές προκλήσεις στον έλεγχό τους, ακριβώς γιατί έχουν μικρές γραμμές, ακριβώς επειδή είναι δύσκολο να ελέγξεις την ενεργό και την άργο ισχύ τους. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνολογίες, διάφορες δηλαδή πρωτογενείς πηγές, και υπάρχουν ηλεκτρονικά ισχύως τα οποία προσφέρουν αρκετή ευελιξία, αλλά και πολλές δικές τους δυσκολίες. Δημιουργούνται σχετικά μεγάλες ανισορροπίες μεταξύ φορτίου και παραγωγής, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις ειδικές μεθόδους ελέγχου, ειδικά στην περίοδο που το σύστημα περνάει από διασυνδεμένη σε μη διασυνδεμένη λειτουργία. Οπότε χρειάζεται εκεί μια πολύ καλή συμμετοχή του φορτίου. Χρειάζεσαι να δεις νέες τεχνολογίες, χρειάζεται να κοιτάξεις τα boundaries. Δηλαδή, ενώ στο διασυνδεμένο σύστημα, το οποίο ουσιαστικά κυριαρχείται από τις στρεφόμενες μονάδες, η συχνότητα των 50 Hz είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική και οι τάσεις επίσης είναι αρκετά σημαντικές. Τα μικροδίκτυα μπορείς να τα σκεφτείς ότι μπορεί να δουλεύουν και με διαφορετικές συχνότητες, ακόμα και με DC συχνότητες, όπως σήμερα, όπως ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της έρευνας αφορά μικροδίκτυα συνεχούς ρεύματος. Ένα άλλο θέμα είναι ότι υπάρχουν στα δίκτυα διανομής, ειδικά στη χαμηλή τάση, αρκετές ιδιομορφίες στα χαρακτηριστικά των δικτύων, το οποίο σημαίνει λόγω της μεγάλης αντίστασης ως προς την απαγωγική αντίδραση. Υπάρχει πολλές φορές η ενεργός ισχύς επηρεάζει το μέτρο της τάσεως, η άργος ισχύς επηρεάζει τη γωνία. Αυτό έχει και σοβαρές οικονομικές
επιπτώσεις, γιατί όπως γνωρίζετε η άργος ισχύς είναι πάρα πολύ φτηνή, η ενεργός ισχύς είναι ακριβή και άρα έχει στάση με ενεργό ισχύ, αυτό έχει και οικονομικές επιπλοκές και βέβαια υπάρχει πολύ σοβαρή διασύνδεση μεταξύ ενεργού και έργου ισχύως, άρα χρειάζεται και ειδικές τεχνικές για να μπορεί να ελέγξει αυτά τα δύο σημαντικά μεγέθη. Υπάρχουν πολλά θέματα στην προστασία, γιατί πάλι όλες αυτές οι μικροπηγές δεν δίνουν αρκετά ρεύματα ώστε να μπορέσει να δουλέψει η κλασική προστασία με τις ασφάλειες, αλλά χρειάζεται να βάλεις άλλο τύπο προστασία. Το static switch που διασυνδέει όλο το μικροδίκτυο χρειάζεται επίσης μια ηλεκτρονική συσκευή που να καταλαβαίνει και να αποσυνδέει γρήγορα το μικροδίκτυο. Θέματα επικοινωνιών. Δεν έχεις πια το μεγάλο δίκτυο στο οποίο έχεις dedicated, ας πούμε, κέντρα ελέγχου, τηλεπικοινωνίες, έχεις ενδεχομένως οπτικές ίνες και όλες τις γρήγορες εξελιγμένες τεχνικές. Χρειάζεται λοιπόν φτηνές λύσεις και αποδοτικές. Και έχεις λοιπόν αρκετές δυσκολίες, αρκετές σύνθετες σχέσεις μεταξύ διαφόρων υποσυστημάτων, τα οποία για να τα αναλύσεις καλύτερα, αυτό που κάνουμε είναι συνήθως να εφαρμόζουμε ένα ιεραρχικό πολυεπίπεδο έλεγχο. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι πολύ καλά ορισμένο ότι είναι τόσο πολυεπίπεδος ιεραρχικός έλεγχος, αλλά κοινές ιδιότητες αυτού είναι ότι έχεις μία κατακόρυφη κατανομή, έτσι, arrangement των διαφόρων υποσυστημάτων. Έχεις μία προτεραιότητα ενεργειών των πάνω επιπέδων, τα οποία εξαρτώνται στις αποφάσεις από τις ενέργειες των από κάτω επιπέδων. Αυτή η αποσύνδεση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων επιτρέπει βέβαια την καλύτερη, την πιο εύκολη μαθηματική έκφραση, formalization. Και συνήθως βέβαια οι αποφάσεις που παίρνουν στο πάνω επίπεδο είναι πιο σύνθετες, πρέπει να πάρουν υπόψη όλο το σύστημα, ακόμα και τις πιο αργές αντιδράσεις των διαφόρων συνιστοσών. Και έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας τα υπόψη, πρέπει ουσιαστικά να πάρεις τα διάφορα επίπεδα και να τα αποσυνδέσεις οριζόντια σε διάφορα προβλήματα αποφάσεων, υποπροβλήματα αποφάσεων. Για ένα μικροδίκτυο σχηματικά θα πούμε ότι έχουμε μια σειρά από τοπικούς controllers, είτε ελέγχουν μικροσυσκευές, μικρομονάδες, είτε ελέγχουν φορτία σε τοπικό επίπεδο. Και έχουμε τον Microgrid Central Controller, τον κεντρικό ελεγχτή του μικροδικτύου, ο οποίος βρίσκεται πάνω στον ζυγό, αν έχει μέση τάση, χαμηλή τάση, ο οποίος ουσιαστικά παίζει ένα ρόλο είτε να ελέγχει όλες τις συσκευές αυτές, είτε να έχει έναν ρόλο εποπτικό. Και τέλος, βέβαια, υπάρχει από πάνω το δίκτυο ελέγχου της διανομής, το DMS σύστημα, το οποίο θα πρέπει επίσης να συντονιστεί με τα διάφορα, με τους διάφορους κεντρικούς ελεγχτές των μικροδικτύων. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος ακριβώς του MBCC, εξαρτάται από την εφαρμογή σου. Υπάρχουν τεχνικές που υιοθετούν έναν κεντρικό έλεγχο, όπως δηλαδή ο MGCC παίρνει υπόψη του όλα τα σήματα παντού, τρέχει τους αλγορίθμους του και στέλνει set points σε όλες τις μονάδες για το που θα λειτουργήσουμε. Είτε υπάρχουν και αποκεντρωμένες τεχνικές, στις οποίες οι διάφορες μονάδες είτε επικοινωνούν τοπικά με τις γειτονικές τους controllers, είτε χωρίς καθόλου επικοινωνία αποφασίζουν ποια θα είναι η βέλτιστη λειτουργία και εφαρμόζουν την εντολή αυτή στον έλεγχο της κάθε μονάδας. Θα μπορούσαμε λοιπόν με βάση αυτόν τον ιεραρχικό έλεγχο που περιέγραψα, όπως και στα συστήματα ενέργειας άλλωστε, να ξεχωρίσουμε τα μικροδίκτυα σε τρία επίπεδα, τον έλεγχο σε τρία επίπεδα, ο οποίος για τα μικροδίκτυα τον έχουμε σκεφτεί ως εξής. Το πρώτο επίπεδο ελέγχου λειτουργεί στην πιο γρήγορη κλίμακα. Το πρόβλημά του είναι να
σκοπός να διατηρήσει την τάση και την συχνότητα, την ευστάθεια της τάσης και της συχνότητας και να εξασφαλίσει ότι υπάρχει κατάλληλος διαμερισμός, κατάλληλη κατανομή της παραγωγής ανάμεσα στις διάφορες γεννήτριες. Συνήθως αυτό γίνεται με αποκεντρωμένους loop controllers. Θα δούμε στη συνέχεια λίγο σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τι σημαίνουν αυτά. Στο δευτεριονή έλεγχο, θεργενής έλεγχος είναι υπεύθυνος για να διορθώνει τις αποκλίσεις τάσης και συχνότητας οι οποίες έχουν προκύψει από πρωτογενή έλεγχο και επίσης βοηθάει στο συγχρονισμό του μικροδικτύου με το ανάντιδίκτυο και βασικό επίσης είναι ότι εφαρμόζει και λογικές βέλτιστης κατανομής φορτίου, βέλτιστου economic management. Σε άλλες διατυπώσεις αυτό το συγκεκριμένο η λειτουργία βγαίνει σε ένα τρίτο επίπεδο το οποίο όμως εμείς θεωρούμε ότι περνάνε στο ίδιο επίπεδο, στο δεύτερο γενή έλεγχο. Αυτό φυσικά λειτουργεί σε έναν πιο αργό χρόνο και όταν τα αποτελέσματα των αλγορίθμων οι οποίοι τρέχουν δίνονται σαν είσοδοι στο primary control level για να τα εφαρμόσει στις διάφορες μικροπηγές. Και έχουμε τέλος τον τριτογενή έλεγχο, το τρίτο επίπεδο, το οποίο ουσιαστικά ασχολείται με τον έξω κόσμο, δηλαδή αποφασίζει πώς το μικροδίκτυο θα ενταχθεί με το ανάντιδίκτυο και με τα γειτονικά μικροδίκτυα, γιατί τώρα μιλάμε και για multi-microbit συστήματα και έτσι ουσιαστικά βελτιστοποιεί το συνολικό δίκτυο διανομής από πλευράς efficiency και optimality. Εδώ φαίνονται σχηματικά τα τρία αυτά επίπεδα. Έχουμε το φυσικό μικροδίκτυο και όπου έχουμε τον πρωτογενή έλεγχο το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο πεδίου, έχει τις μετρήσεις και ενεργεί μόνος του σε χρονικό διάστημα τα φένα. Σε επίπεδο μικροδικτύου έχουμε το δευτερογενή έλεγχο που ενεργεί σε μεγαλύτερο διάστημα και τέλος το τριτογενή έλεγχο ο οποίος λειτουργεί σε επίπεδο grid level. Και εδώ υπάρχουν διάφορες τώρα τεχνικές ελέγχου, οι οποίες διαφέρουν βέβαια ως προς την πολυπλοκότητά τους, αλλά κυρίως διαφέρουν ως προς τις απαιτήσεις που έχουν σε επικοινωνία. Έτσι λοιπόν έχουμε καταρχάς τον decentralized έλεγχο, τον αποκεντρωμένο έλεγχο. Οπότε εδώ το σύστημα ελέγχου αποτελείται από διάφορους ελεγκτές, οι οποίοι δεν ξέρουν καθόλου τι κάνει ο διπλανός τους, δεν μοιράζονται καμία πληροφορία. Βέβαια, ο έλεγχος, βέβαια η επιλογή των controlled variables λαμβάνει υπόψη στο συνολικό σύστημα. Έτσι. Αλλά ο κάθε ελεγκτής δεν έχει πληροφόρηση για τους γειτονικούς του. Υπάρχει ο δισπαρμένος έλεγχος, όπου οι ελεγκτές ανταλλάσσουν κάποιες πληροφορίες μεταξύ τους, με τους γειτονικούς controllers. Έτσι έχουν κάποια γνώση της συμπεριφοράς των υπολείπων στην περιοχή τους. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν και λειτουργούν με πιο βέλτιστο τρόπο από την προηγούμενη περίπτωση. Και τον κεντρικό έλεγχο που έχουμε έναν και μόνο μοναδικό ελεγκτή, ο οποίος συλλέγει όλες τις πληροφορίες, επικοινωνεί με όλες τις διάφορες συσκευές της του μικροδικτύου και τρέχοντας διάφορους αλγορίθμους αποφασίζει για τι έλεγχος θα γίνει σε ένα συνήθως ενιαίο πρόβλημα βελτιστοποίησης. Σχηματικά αυτό φαίνεται εδώ πέρα, όπου βλέπουμε το κεντρικό έλεγχο που μαζεύει όλες τις πληροφορίες και στέλνει set points σε primary control. Στις μονάδες έχουμε τον δισπαρμένο έλεγχο, όπου βλέπουμε ότι η κάθε μονάδα έχει μια μικρή επικοινωνία, περιορισμένη επικοινωνία με τους γειτονικούς της controllers
Και έχουμε και τέλος την τρίτη περίπτωση του αποκεντρωμένου ελέγχου, όπου η κάθε μονάδα επενεργεί και αποφασίζει μόνη της. Τώρα, ποια από αυτές τις τεχνικές είναι η καλύτερη, εξαρτάται πραγματικά, αλλά προφανώς η καθεμία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εξαρτάται πολύ και από τον τύπο του μικροδικτύου. Αν, ας πούμε, έχετε μια βιομηχανική εγκατάσταση με διάφορες μικροπηγές, αν έχετε ένα αεροδρόμιο, αν έχετε ένα μεγάλο μολ, το οποίο όλες οι μικροπηγές ανήκουν στον ίδιο κάτοχο, τότε προφανώς αυτός μπορεί να αποφασίσει για το πώς θα λειτουργήσει στις διάφορες μικροσυσκευές του. Αν έχετε μια γειτονιά στην οποία ο καθένας έχει τη δικιά του μικροπηγή, προφανώς δεν θα ήθελε να του ανοιγοκλίνουν, ας πούμε, τις διάφορες συσκευές εξωτερικά. Θα ήθελε ένα ξεχωριστό έλεγχο και για λόγους ιδιωτικότητας. Και επίσης είναι σημαντικό το ότι έχεις plug and play σε αυτήν την περίπτωση και τα λοιπά. Εδώ είναι ένας πίνακας που δείχνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Βλέπουμε, ας πούμε, στο κεντρικό έλεγχο έχουμε Global Optimal Solutions, αλλά αυτά χρειάζονται απαιτούν ένα σημαντικό χρόνο, σημαντική υπολογιστική ισχύ, σημαντικές επικοινωνίες, η ευστάθεια εξαρτάται από τις επικοινωνίες και πολύ χαμηλή scalability, ενώ σε distributed έχεις καλύτερα reliability. Έχεις reliability καλύτερη, διότι δεν είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί να υποστεί βλάβη και να κάτσει το σύστημα. Έχεις μικρότερο υπολογιστικό βάρος, καλύτερη scalability, αλλά και πάλι χρειάζεται communication και μετά όλα τα μειονεκτήματα και πετυχαίνεις sub-optimal solutions. Στο decentralized έλεγχο έχεις βέβαια πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία, δεν χρειάζεται communication, είναι πολύ μειωμένος ο υπολογιστικός φόρτος, καλύτερη scalability, αλλά δεν έχεις καμία γαραντή ότι θα έχεις Global Optimal Solutions. Και να πω λίγα πράγματα για τους τρεις αυτούς ελέγχους από πλευράς τεχνικών. Εδώ λοιπόν έχεις δύο βασικές κατηγορίες, αυτές που χρειάζονται έλεγχο, αυτές που χρειάζονται επικοινωνίες και αυτές που δεν χρειάζονται επικοινωνίες. Όταν χρειάζεσαι επικοινωνίες, μπορεί να έχεις, όπως είπαμε, κεντρικό έλεγχο ή Master Slave Control, ένα Distributed Average Load Sharing Control. Όταν έχεις Communication Free τεχνολογίες, μπορεί να εφαρμόσεις τις κλασικές Droop καμπύλες, τις οποίες όμως στη συνέχεια χρειάζεται να τις τροποποιήσεις, ακριβώς λόγω της διαφοράς, της αντίστασης και της απαγωγικής αντίδρασης των γραμμών χαμηλής τάξης. Όταν λοιπόν έχεις το κεντρικό έλεγχο, βλέπετε εδώ πέρα ότι, ας πούμε, το φορτίο είναι εκεί το οποίο θέλεις να ελέγξεις, παίρνεις τις μετρήσεις φορτίου της τάσης και του ρεύματος, και στη συνέχεια ο κεντρικός αυτοελεγκτής αποφασίζει για τα set points που θα στείλει ανάλογα με το the reference στους διάφορους άλλους ελεγκτές και αφού μοιράσει και το φορτίο κατάλληλα στους διάφορους current controllers. Χρειάζεται communication link, δεν μπορείς εύκολα να expand το σύστημα και είναι single point of failure, δηλαδή άμα πάθει ένα πρόβλημα ο κεντρικός ελεγκτής, το σύστημά σου δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στο master slave control, εδώ έχεις έναν βασικό ελεγκτή, ο οποίος επίσης στέλνει την τάση στους διαφόρους slave converters, οι οποίοι τώρα λειτουργούν πια σαν current source converters, οι οποίοι ακολουθούν το current pattern που τους δίνει ο κεντρικός converter. Πάλι έχει τα μειονεκτήματα της δυσκολίας επέκτασης, χαμηλό redundancy κτλ. Στο distributed control, εδώ δεν έχουμε κεντρικό ελεγκτή. Εδώ όμως χρειάζεται ένα ξεχωριστός current loop controller μέσα σε κάθε ένα από τους τοπικούς ελεγκτές. Χρειάζεται current sharing communication, έτσι χρειάζεται communication που να μας λέει πώς τα διάφορα ρεύματα θα καθοριστούν και
Και εδώ πάλι δηλαδή, υπάρχει το current sharing bus, το οποίο μοιράζει το ρεύμα στους διαφορούς controllers. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι όταν έχουμε communication-based controls, centralized control, στο concentrated control, έχουμε καλό power sharing και καλή voltage and frequency regulation, αλλά χρειαζόμαστε high bandwidth communication, low reliability και dependability στο communication. Όταν έχουμε master-slave control, έχουμε το output voltage, το ελέγχουμε κανονικά και good power sharing. Έχουμε κάποια μειονεκτήματα όπως high current overshoot, during transients, αρκετά high bandwidth communication, low redundancy, στο distributed control. Το θέμα είναι ότι δεν χρειαζόμαστε communication και το flexibility είναι integrated. Όταν έχουμε τώρα droop-based control, εδώ ουσιαστικά μιμούμαστε την κλασική τεχνική των μεγάλων θερμικών μονάδων, όπου όταν αλλάξει το φορτίο, οι παρεχόμενοι ενεργός και άργος ισχύς ακολουθούν την τάση μέσω μιας σταθερής κλίσης. Αυτό είναι μια τεχνολογία που δεν χρειάζεται προφανώς καμία επικοινωνία μεταξύ των διαφορών controllers. Το πρόβλημα βέβαια είναι εδώ πέρα ότι αυτά υπολογίζονται όπως βλέπετε στις δύο σχέσεις, η κλίση των δύο καμπυλών, αλλά αυτό δεν δουλεύει καλά στα μικροδίχτυα, ακριβώς λόγω του ότι τα δύο γεγονότα, τις συχνότητες και τις τάσεις, δεν είναι αποκεντρωμένα. Έτσι. Γι' αυτό και άμα δούμε την ανάλυση ακριβώς την επίδραση του λόγου αντίστασης προς επαγωγικής αντίδρασης των διαφόρων γραμμών, αυτό βλέπετε στο δεξί. Αυτό οδηγεί, δηλαδή, όταν έχετε μεγάλη αντίσταση προς την αντίδραση, οδηγεί σε μη ακριβή καταμερισμό των ισχύων. Έχουμε προβλήματα όταν πάμε να εξυπηρετήσουμε μη γραμμικά φορτία ή όταν έχουμε αρμονικά φορτία και η μεταβατική συμπεριφορά δεν είναι ικανοποιητική. Στο δεξί πίνακα βλέπετε τι συμβαίνει όταν έχουμε τα διάφορους τύπους γραμμών, γραμμές με μεγάλη παγωγική αντίσταση προς την ομική αντίσταση, ότι ισχύει κανονικά η αποσύνδεση των δύο σχέσεων. Όταν όμως αυτά είναι κοντά, όταν η αντίσταση είναι κοντά στην παγωγική αντίδραση, τότε το δέλτα και το δέλτα V εξαρτάται και από το P και από το Q, ενώ όταν έχουμε πολύ χαμηλή τάση, τότε βέβαια το Q επηρεάζει τη γωνία και το P επηρεάζει την τάση, τη διαφορά των τάσεων. Αυτό αναλύεται στις κάτω σχέσεις που βλέπετε, όπου τελικά καταλήγουμε πως το δέλτα, η γωνία, επηρεάζεται από το συνδυασμό του P και του Q και του Q και του R και η διαφορά της τάσης επίσης και από το P και από το Q. Άρα λοιπόν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δούμε πώς θα λάβουμε υπόψη μας αυτές τις σχέσεις. Ένας τρόπος, άμα βέβαια το ρο είναι πολύ πιο μεγάλο από το χ, όπως πούμε στη χαμηλή τάση, να θεωρήσει ότι η διαφορά των τάσεων εξαρτάται από την ενεργό ισχύ και η διαφορά των γωνιών από την άεργο ισχύ. Και αυτό όμως είναι μάλλον δεν δουλεύει και πολύ ικανοποιητικά, εκτός αν έχει βέβαια πολύ μεγάλες αντιστάσεις. Ναι. Και επίσης αν έχεις ένα κοινό δίκτυο με μεγάλες γεννήτρες και με μικρές DG units, τότε δεν μπορείς εύκολα να μοιράσεις το φορτίο μεταξύ τους. Ένας τρόπος λοιπόν να το λύσεις αυτό το πρόβλημα είναι να δημιουργήσεις μια virtual impedance εν σειρά με το μικροδίκτυο, η οποία virtual impedance θα προσθέσει ουσιαστικά, θα αλλάξει αυτό που βλέπει ο controller της μηχανής σου και θα δημιουργήσει μια επαγωγική συμπεριφορά. Δηλαδή σαν να προσθέτει ουσιαστικά, όπως βλέπετε, ένα σήμα τάσεως, ώστε αλλάζει το ρόλο V προς Y που βλέπει ο controller.
Έτσι υπάρχει μια virtual impedance, η οποία περιλαμβάνει το βρόχο και αλλάζει την αλλάζει βασικά την inductance ως προς τη resistance της γραμμής. Και αυτή βέβαια έτσι όπως σχεδιάζεται δεν έχει πραγματικές απώλειες επιπλέον και μπορείς ουσιαστικά να το χρησιμοποιήσεις και για να μοιράσεις και αρμονικά ρεύματα κατάλληλα. Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσεις ένα frame transformation, στο οποίο δηλαδή με ένα μετασχηματισμό ο οποίος έχει σχέση με τη γωνία θ, που είναι η γωνία ουσιαστικά της γραμμής, να μετασχηματίσεις το π και το q σε δύο αντίστοιχα π τόνος και τόνος και στη συνέχεια να εκφράσεις τις σχέσεις της πτώσης τάσης και της συχνότητας, ώστε να εξαρτώνται μόνο, όπως βλέπετε, από το π και από το και από το Q. Και στη συνέχεια, το δέλτα εξαρτάται τώρα από το π τόνος και το U1 μείον U2 από το Q τόνος και στη συνέχεια μπορείς να τα μετασχηματίσεις αντίστροφα και να έχεις τις πραγματικές τιμές. Αυτόν τον τρόπο πάλι μπορείς να ελέγξεις, ας πούμε, την αποσύμπλεξη μεταξύ ενεργού και αέργου ισχύως. Τώρα, αν θέλουμε να συγκρίνουμε τις μεθόδους οι οποίες χρειάζονται επικοινωνίες και δεν χρειάζονται επικοινωνίες, θα δούμε εύκολα ότι η μεν αυτές που χρειάζονται επικοινωνίες μπορούν να πετύχουν έναν ακριβή καταμερισμό μεταξύ ενεργού και αέργου ισχύως, δεν χρειάζεται να ξέρουν τις παραμέτρους του συστήματος και έχουν καλή δυναμική συμπεριφορά. Έχουν όμως χαμηλή αξιοπιστία, γιατί είναι decentralized, όταν είναι centralized. Έχουν low redundancy, εξαρτώνται από το δίκτυο επικοινωνιών και χρειάζονται high bandwidth δίκτυα, ενώ τα communication free μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα, χωρίς επικοινωνίες. Είναι modular και flexible, έχουν plug and play και είναι και αρκετά ανθεκτικά απέναντι σε απώλειες πηγών. Εξαρτάται όμως από τις φυσικές παραμέτρους, όπως είδατε χρειάζεται να ξέρουμε τα ρόπιτα χ και να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε κατάλληλα. Είναι λιγότερο ακριβής και σε περιπτώσεις μεταβατικών φαινομένων είναι λιγότερο αποδοτικές. Μπορούμε να πούμε ότι τα communication based methods είναι πιο καλά για μικροδίκτυα, όταν ειδικά οι αποστάσεις είναι μικρές, όταν δηλαδή έχουμε ένα μικρό δίκτυο μέσα σε ένα κτίριο ή τέλος πάντων σε μια περιορισμένη περιοχή, ενώ οι communication free μέθοδοι έχουν άλλα πλεονεκτήματα, όπως μικρό κόστος, έχουν καλύτερη ευελιξία και καλύτερη δυνατότητα να αναπτυχθούν, αλλά δεν είναι πάντα πολύ καλές όσον αφορά την απόδοσή τους. Ας δούμε λίγο και τον έλεγχο, τον δευτερογενή έλεγχο των μικροδικτύων, όπου εδώ είπαμε ότι ο δευτερογενής έλεγχος είναι αυτός ο οποίος διορθώνει τα σφάλματα τάσεων και συχνότητας που έχουν εισαχθεί από τον πρωτογενή έλεγχο και μπορεί επίσης και να συγχρονίζει το μικροδίκτυο με το ανάντι δίκτυο και βέβαια λειτουργεί σε μια χαμηλότερη χρονικά κλίμακα, είναι πιο αργός από τον πρωτογενή έλεγχο. Και εδώ πάλι έχουμε δύο ειδών τεχνικές ελέγχου. Έχουμε αυτές που βασίζονται σε επικοινωνίες και αυτές που δεν χρειάζονται επικοινωνίες. Και πάλι έχουμε όπως και πριν κεντρικό έλεγχο, distributed έλεγχο. Και έχουμε αυτοί οι δύο χρειάζονται επικοινωνίες. Και στο μη έλεγχο που δεν χρειάζεται επικοινωνίες είναι βέβαια ο αποκεντρωμένος έλεγχος. Και έχουμε δύο μεθόδους εδώ, αυτή που λέγουμε filter-based και estimation-based. Εδώ τι γίνεται τώρα, όταν έχουμε δευτερογενή έλεγχο, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να βρούμε την επιπλέον συχνότητα, το επιπλέον σήμα, το delta FI που λέει στις σχέσεις αυτές, το οποίο θα σπρώξει όλη την droop, αυτή η καμπύλη, προς τα πάνω,
ώστε να οδηγήσει στην ισορροπία στις ονομαστικές τιμές συχνότητας και τάστης. Ναι. Εδώ ένα θέμα είναι βέβαια όταν αυτό συμβαίνει στην συχνότητα, ότι πρέπει να συμβεί και στην τάση. Στην τάση τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα, ενώ στη συχνότητα έχουμε ένα μόνο μέγεθος το οποίο χαρακτηρίζει όλο το σύστημα. Η τάση, όπως ξέρετε, εξαρτάται από κάθε σημείο. Οπότε, όταν κάνεις power sharing στην τάση, στα έργα, δεν είναι πολύ προφανές ποια τάση θα πάρεις. Κεντρικό έλεγχο. Εδώ λοιπόν έχουμε το θέμα του κεντρικού ελέγχου, όπου είπαμε ότι αυτός θα υλοποιηθεί βέβαια στο Macro Central Controller, ο οποίος παίρνει όλα τα δεδομένα, τρέχει τις ρουτίνες του και στέλνει τα set points στις διάφορες μονάδες. Είναι καλό το ότι είναι κεντρικός, γιατί μπορεί και βλέπει όλες τις διάφορες πηγές, έχει δηλαδή μια πολύ καλή εποπτεία του συστήματος. Εδώ επίσης δεν χρειάζεται πια πολύ μεγάλες ταχύτητες, γιατί είπαμε ότι ο διευθυντικός έλεγχος είναι πιο αργός, άρα low bandwidth είναι OK. Όμως έχει πάντα το πρόβλημα του single point failure και του reduced scalability, γιατί όταν και το difficult plug and play, δηλαδή μια καινούργια μονάδα, χρειάζεται ένα updating όλου του σεταρίσματος. Εδώ βλέπουμε το centralized secondary control που υλοποιεί ουσιαστικά τις σχέσεις που έγραψα προηγουμένως για το πώς μεταβάλλεις, ας πούμε, την κλίση droop, το set point, ανάλογα με με τις τάσεις σαν delta f και delta epsilon, συγκρίνοντας βέβαια με ένα απλό LNT, φέρνοντας την τάση και τη συχνότητα στην επιθυμητή τιμή. Ναι. Και υπάρχει και το ολοκλήρωμα αυτό, το οποίο ουσιαστικά διορθώνει επίσης και τον αστρογενή έλεγχο. Όταν έχουμε distributed secondary control, εδώ το θέμα είναι ότι ο MGCs, εδώ ο δευτερογενής έλεγχος εφαρμόζεται κοιτάζοντας μόνο τοπικές τιμές και βλέποντας τις άλλους γειτονικούς controllers. Έχουμε προφανώς καλύτερη αξιοπιστία και τα λοιπά και καλύτερη plug and play. Και αυτό το οποίο τώρα πρέπει να κάνουμε, να δούμε πώς ουσιαστικά θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις κοινές τιμές, αφού δεν έχουμε τη γνώση όλου του συστήματος. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιούμε συνήθως τεχνικές που είναι cooperative τεχνικές. Έτσι. Υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των τοπικών ελεγκτών. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε averaging τεχνικές, είτε consensus based τεχνικές. Οι averaging τεχνικές, αυτό που κάνουν, είναι χρησιμοποιεί ουσιαστικά στο δεύτερο επίπεδο, όπως βλέπετε στη σχέση, χρησιμοποιεί τις μετρήσεις κάποιων ή άλλων από τους ελεγκτές. Χρησιμοποιείται λοιπόν η τοπική συχνότητα και χρησιμοποιεί και προσπαθεί να υπολογίσει την μέση συχνότητα από όσες μετρήσεις έχει. Έτσι. Αυτό το πετυχαίνει, όπως βλέπετε, από αυτό το πετυχαίνει από τη σχέση που βλέπετε και με frequency control. Έτσι. Υπολογίζει μια average συχνότητα, η οποία είναι το άθροισμα, είναι ο μέσος όρος μάλλον όλων των συχνοτήτων τις οποίες μετράει. Και στο θέμα του voltage average control χρειάζεται ουσιαστικά όχι μονάχα να φέρει την τάση σε μια τιμή επιθυμητή, αλλά επίσης τον ενδιαφέρει να μεταφέρει, να διορθώσει και τη reactive power term, δηλαδή το reactive power sharing. Έτσι.
Σας έχω χρησιμοποιεί τις σχέσεις που βλέπετε στο Δέλτα Q Average, το οποίο επίσης χρησιμοποιείται στο Δέλτα Ε. Εδώ είναι το πώς γίνεται η υλοποίηση αυτού του Average Distributed Control. Έχουμε λοιπόν τη συχνότητα στο πρώτο διάγραμμα, την τάση και την άεργο ισχύ, και αυτές όλες χρησιμοποιούνται συνέχεια για να ελέγξουν τα groups. Αυτή η τεχνική ουσιαστικά μπορεί να επιτυχαίνει καλή επάνω της φρίκτης, συχνότητας και της τάσης και αρκετά καλό reactive power sharing. Είναι αξιόπιστη χωρίς central controller, high traffic data exchange και robust σε communication delays. Τώρα, όταν μιλάμε για cooperative control, δεν υπάρχουν διάφορες θεωρίες για cooperative control. Ένας τρόπος είναι αυτό που λέγεται consensus regulator problem, όπου όλες οι τιμές, όλες οι διάφορες μεταβλητές, όχι μεταβλητές, όλες οι διάφορες τιμές, προσπαθούν να πάνε στο ίδιο σημείο, σε μια constant steady state value, την consensus value. Και οπότε εφαρμόζουμε το πρώτο διάγραμμα που βλέπετε, εκφράζουμε δηλαδή το σφάλμα αυτό σαν την μήτρα αυτή και την επιθυμητή από την άλλη, και το UI είναι το σήμα με το οποίο ουσιαστικά διορθώνουμε μέχρι να μηδενιστεί αυτή η διαφορά. Στο cooperative έχουμε έναν agent, ένα leader, ο οποίος ουσιαστικά οδηγεί όλους τους άλλους controllers στην κατέστηση δικιά του κατάσταση. Ας πούμε στο distributed control, βλέπουμε εδώ πέρα ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το secondary terms, στον αγόρυθμο που βλέπετε στο frequency control, αυτό το omega y είναι ένα επιπλέον σήμα, το οποίο πέραν του primary control, που είναι το MIPI, διορθώνει τη συχνότητα μέσω αυτής της consensus value, που υπολογίζεται από αυτή τη μήτρα δείχνει τις αλληλοσυνδέσεις, δηλαδή στην περίπτωση που δεν υπάρχει και ιδιαίτερη βαρύτητα, μπορεί όλες αυτές οι όροι α1, 2, α και τα λοιπά να είναι μονάδα. Στον τρόπο λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε τελικά αυτή τη διόρθωση που γίνεται, και το ίδιο ισχύει και στο voltage control. Ενώ στο εδώ φαίνεται αυτό όπως γίνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στους διάφορους ελέγχους, και στο distributed control εδώ ουσιαστικά εδώ έχει ξεφύγει μια διαφάνεια. Στο cooperative distributed control εδώ ουσιαστικά είναι μια άλλη τεχνική με την οποία πάλι μπορείς να μεταφέρεις τη διόρθωση μέσω cooperative control. Σε communication free μεθόδους υπάρχουν και εδώ μέθοδοι οι οποίες ουσιαστικά τώρα είπαμε ότι κάθε controller μόνος του χωρίς καμία επικοινωνία καταφέρνει να βελτιστοποιεί, και εδώ υπάρχουν δύο τεχνικές. Υπάρχει αυτό που λέγεται filter-based techniques, όπου εδώ πέρα βλέπετε ότι στη διόρθωση βάζουμε και ένα φίλτρο. Υπάρχουν διάφορων τύπων φίλτρα. Αυτό είναι ένα φίλτρο που λέγεται washout filter, το οποίο εκφράζεται με αυτή τη σχέση. Και εδώ τι κάνουμε, εδώ ουσιαστικά βλέπετε ότι εφαρμόζουμε και τους τρεις ελέγχους, φυσικά με διαφορετική χρονική απόκριση, ταυτόχρονα, και διορθώνουν την τάση. Πρώτα είναι ο primary control, ο secondary control, ο tertiary control, οι οποίοι εφαρμόζονται σε αυτές τις σχέσεις που βλέπετε εδώ πέρα, διορθώνει τις συχνότητες και τις τάσεις. Και στην περίπτωση που έχουμε estimation based τεχνικές, εδώ έχουμε ένα state estimator σε κάθε DG, σε κάθε controller, ο οποίος χρειάζεται να υπολογίσει τη δυναμική συμπεριφορά των άλλων
controllers. Έχουμε λοιπόν ένα model-based state estimator, οι οποίοι υπολογίζονται και φυσικά αυτοί εξαρτώνται και από την ποιότητα του μοντέλου και δεν είναι και βέβαιο ότι διατηρείται η παρατηρησιμότητα του συστήματος. Αυτές είναι οι βασικές τεχνικές με τις οποίες ελέγχεις πρωτογενώς και δευτερογενώς το μικροδίκτυο. Βέβαια υπάρχουν και άλλες τεχνικές οι οποίες έχουν βγει που βασίζονται σε reinforcement learning, βασίζονται σε διάφορες τέτοιες άλλες τεχνολογίες. Και βέβαια γίνεται πάρα πολύ έρευνα σε αυτά τα θέματα. Συνεχώς δημοσιεύονται papers για το άλλη μια τεχνική ελέγχου, η οποία, αλλά οι βασικές είναι αυτές τις οποίες περιέγραψα προηγουμένως. Υπάρχει σήμερα αρκετές τεχνικές καινούργιες με model predictive control, reinforcement learning, correlation and comparative methods κτλ. Αυτό ουσιαστικά κλείνει ένα τεχνικό κομμάτι. Θα ήθελα λιγάκι να κάνω και μια ιστορική αναδρομή σε όλα αυτά για να δούμε πώς ξεκίνησαν τα μικροδίκτυα και έτσι πώς εξελίχθηκαν και κυρίως να πω και λίγο πώς και η ομάδα στο Πολυτεχνείο έχει συμβάλει σε αυτές τις εξελίξεις. Τα μικροδίκτυα λοιπόν πρωτοϋπόθηκαν από τον Bob Lasseter σε ένα πάνελ στο 2001, στο IEEE's Winter Meeting. Και συνέχεια, πάλι ο Bob Lasseter έγραψε ένα paper στο 2002, στο IEEE's Winter Meeting πάλι, το οποίο ονομάζονταν Microgrids και ουσιαστικά όριζε τα μικροδίκτυα όπως τα είπα προηγουμένως. Και συνέχεια έγινε και ένα μεγάλο project από την SETS, από το Reliability Council της Αμερικής και πάλι συζητήθηκαν τα μικροδίκτυα και ορίστηκαν διάφορες δομές τους. Στη συνέχεια και πολύ κοντά σε αυτό το διάστημα ξεκίνησαν και δύο μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το Framework Program 5 και το Framework Program 6 στη συνέχεια που λεγόταν Microgrids και More Microgrids και τα οποία είχα τη μεγάλη χαρά να συντονίσω μαζί φυσικά με το Πολυτεχνείο και το Εργαστήριο Συστημάτων της Ενέργειας. Το πρώτο από αυτά τα προγράμματα, τα οποία είχαν πολλούς βέβαια partners και πολλές χώρες, το πρώτο project ήταν το 2003 μέχρι το 2005 και ουσιαστικά ασχολιόταν με την μελέτη και την διερεύνηση των διαφόρων concepts των μικροδικτύων και έτρεξε και μια σειρά από tests σε εργαστήρια. Ενώ το δεύτερο, το πήραμε το 2006 μέχρι το 2009, είναι αυτό το οποίο ανέπτυξε πραγματικές πιλωτικές εγκαταστάσεις, 7 πιλωτικές εγκαταστάσεις, και οι οποίες περιλάμβαναν και ίσως το πρώτο μικροδίκτυο τέτοιου τύπου στην Ευρώπη, στο νησί της Κίθμου, και θα σας πω συνέχεια λίγα παραπάνω γι' αυτό. Και μετά από αυτό ξεκίνησαν διάφορα ερευνητικά προγράμματα και διάφορες πιλωτικές εγκαταστάσεις σε άλλα μέρη της. Σε άλλα μέρη εκτός Ευρώπης εννοώ, κυρίως στην Ιαπωνία, στην Αμερική, στον Καναδά και τελευταία έχουν πάρει πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε χώρες όπως η Κίνα, η Κορέα, η Λατινική Αμερική και άλλα μέρη και όπως σας είπα και στην Αφρική. Και ειδικά στο τελευταίο, επειδή θεωρούνται σαν ιδανικές λύσεις για την για τον ηλεκτρισμό σε απομονωμένες περιοχές, σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν δίκτυα. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή και η ομάδα μας έχει εμπλακεί στην ανάπτυξη μικροδικτύων στην Ινδία. Έχουμε τώρα ένα project με το οποίο αναπτύσσουμε μικροδίκτυα σε δύο περιοχές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι μακριά από το δίκτυο και έχουν μάλιστα ειδικές συνθήκες, κλιματικές συνθήκες, με μουσώνες, άρα χρειαζόμαστε να φτιάξουμε και μικροδίκτυα τα οποία να αντέχουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Εδώ βλέπετε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα, σας είπα, στα πλαίσια του More Microgrids, τα οποία ουσιαστικά ήταν κυρίως στην Ολλανδία, στη Δανία, Ισπανία, στην EDP, στην Πορτογαλία, Ιταλία, στη Γερμανία, MVV,
και στην Ελλάδα, στην Κύθνο. Στην Ελλάδα το δίκτυο αυτό δημιουργήθηκε βασικά από το ΚΑΠΕ, συνέχεια το Πολυτεχνείο, έκανε αρκετά σημαντικές επεμβάσεις όσον αφορά τον αποκεντρωμένο έλεγχο. Τον διστραμμένο έλεγχο. Και στην Βόρεια Μακεδονία. Αυτό το διάγραμμα δείχνει ένα χάρτη του πώς εξελίχθηκε η έρευνα στα μικροδίκτυα. Και βλέπετε ξεκινάει από το 1988. Στη συνέχεια το 2002 μιλάμε για τα More Microgrids, το οποίο ήταν ένα βασικό πρόγραμμα και βλέπετε ότι αναγνωρίζεται πραγματικά σαν ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα ακόμα και από την DOE. Και στη συνέχεια έχουμε τη μεγάλη ανάπτυξη μικροδικτύων στην Ιαπωνία με μια σειρά από πολύ σημαντικά μικροδίκτυα, μεταξύ των οποίων και το Sendai, το οποίο θα σας πω λίγες κουβέντες προηγουμένως. Στη συνέχεια, στη διάρκεια αυτού του More Microgrids προγράμματος αναπτύχθηκαν και αυτά τα προγράμματα που βλέπετε στο Bornholm. Το Bornholm υπήρχε, αλλά μέσα στο πρόγραμμα αυτό επίσης ενισχύθηκε. Και τη MVV στο Mannheim, στο Wallstatt, ένα πολύ επίσης ενδιαφέρον και σημαντικό μικροδίκτυο. Και μετά βλέπετε ότι η Ευρώπη έκατσε. Δεν έχουμε από τότε κάποια, έγιναν κάποιες προσπάθειες. Θυμάμαι ένα μικροδίκτυο που έγινε στην Νίκαια, στην Ίσ, αλλά και αυτό πια δεν συνέχισε. Και μετά μπήκε ο Καναδάς με διάφορα μικροδίκτυα στις απομονωμένες περιοχές που έχει ο Καναδάς πάνω. Ξέρετε, έχει πολλές περιοχές λόγω της μεγάλης έκτασης, τις οποίες δεν έχουν διασυνδέσεις με το κύριο δίκτυο. Και μετά ξεκίνησε η Αμερική αρκετά έντονα, η Κίνα το 2008 αρκετά και σήμερα σας λέω είναι πάρα πολύ έντονη. Το Jeju Island της Κορέας είναι ένα πολύ σημαντικό μικροδίκτυο. Στη Χιλή το Χουατακόντο είναι επίσης ένα θυμισμένο μικροδίκτυο και τα λοιπά. Έτσι, αυτός είναι ο χάρτης λοιπόν της εξέλιξης των μικροδικτύων τότε. Σήμερα βέβαια σας είπα ότι κυρίως λόγω του θέματος του resilience και του θέματος νομίζω των ενεργειακών κοινοτήτων βλέπουμε ότι τα μικροδίκτυα πάλι έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται σημαντικά. Δεν είναι το μικροδίκτυο του Sendai που έγινε στην Ιαπωνία το 2008. Το οποίο το χαρακτηριστικό του είναι ότι έγινε για να υποστηρίζει μια, μια κρίσιμη υποδομή, ένα νοσοκομείο και ουσιαστικά συμμετέχουν και άλλες γύρω-γύρω κτίρια και έπαιξε μεγάλο ρόλο όταν έγινε το μεγάλος σεισμός, το τσουνάμι στην Ιαπωνία το 2011, όπου καταφέραν και διατηρήσαν την τροφοδότηση φορτίων, κρίσιμων φορτίων όπως αυτό το νοσοκομείο, χωρίς να διακοπεί, ενώ το δίκτυο, το κεντρικό δίκτυο, είχε blackout για 3 μέρες και. Αυτή είναι η γαϊδρόμοντα της Κύθνου, που είναι μια περιοχή η οποία είναι απομονωμένη από το κεντρικό δίκτυο. Εδώ λοιπόν υπήρχαν και αποτελείται από 12 σπίτια εξοχικές διαμονές, στις οποίες για να υπάρξει ρεύμα δημιουργήθηκε ένα τοπικό δίκτυο με τις προδιαγραφές της ΔΕΗ, αλλά δεν το έκανε η ΔΕΗ, το έκανε το ΚΑΠΕ. Και εδώ πέρα υπήρξαν διάφορες μονάδες, φωτοβολταϊκά κυρίως, και υπήρχε και αυτό που λέγεται System House, που βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο περιλαμβάνει ουσιαστικά κάποια φωτοβολταϊκά και αυτό, μπαταρίες, στοιχείς μπαταριών, μια diesel η οποία όμως θεωρητικά χρησιμοποιείται όταν χρειαζόμαστε ενέργεια, όταν δηλαδή δεν υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια να φορτίζει τις μπαταρίες, μόνο για backup. Και στο κεντρικό αυτό σύστημα, στο System House, υπάρχει και είναι το MGC του συστήματος αυτού, έτσι, είναι το κεντρικός Micro Central Controller. Και άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι στο μικροδίκτυο αυτό υπάρχουν διάφορα ευέλικτα φορτία, τα οποία είναι συνήθως pump, flexible loads, τα hydro pumps, γιατί το πέρα από τα άλλα δεν έχει και φυσικά δίκτυο ίδρευσης, άρα το νερό βγαίνει με αντλίες νερού. Και έχουμε λοιπόν 5 PV units, όπως αυτή που βλέπω πάνω στην πλαγιά. Μια νέα καβέα diesel, μπαταρίες, flexible loads. Εδώ η SMA λειτουργήσε για πρώτη φορά
τους Sun Inverters, Sun Island Inverters, για απομονωμένη λειτουργία, και το Πολυτεχνείο εδώ εγκατέστησε Intelligent Load Controllers. Αυτό είναι το System House με τις διάφορες controllers και τους inverters. Και δίπλα είναι, βλέπετε τους υπολογιστές που ξέρετε, είναι το MGC, το κέντρο ελέγχου. Και δίπλα βλέπετε το δωμάτιο με τις μπαταρίες. Και αυτό που ουσιαστικά έγινε εδώ ήταν να προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν διασπαρμένο έλεγχο μέσω controllers που μπήκαν στα σπίτια, με επικοινωνία, το control ήταν μέσω του PLC του σπιτιού, θα σας δείξω στη συνέχεια, έτρεξαν Java και χρησιμοποιήθηκε η αντολογία CIM, ίσως για πρώτη φορά, μάλλον από εμάς για πρώτη φορά, distributed control, σε πραγματικό τέτοιο, και όλο το πρόβλημα ήταν πώς θα μοιράσουν τα διάφορα σπίτια την διαθέσιμη ενέργεια που είχαν οι μπαταρίες, ώστε να μην υπάρξει, ώστε να μοιραστεί ενέργεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή με energy efficiency, και βέβαια να μπορείς να ελέγξεις και τα μη κρίσιμα φορτία. Τα μη κρίσιμα φορτία ήταν οι συσκευές, ήταν οι μηχανές, οι αντλίες και τα air condition και άλλες ενεργοβόρες συσκευές. Εδώ βλέπετε τους ελεγκτές, που βγήκαν έξω από κάθε σπίτι. Αυτοί οι ελεγκτές επικοινωνούσαν μέσω wireless επικοινωνίας, και ανάλογα με το τι αποφασίζαν να κάνουν, περνάγανε μέσα στο σπίτι μέσω της καλωδίωσης του σπιτιού, ενεργοποιούσαν τις μπρίζες ή όχι εκεί που ήταν τα μη κρίσιμα φορτία. Αριστερά βλέπετε το βασικό hardware αυτού του ελεγκτή, το οποίο βέβαια τότε ήταν, σήμερα έχουμε προχωρήσει πολύ πιο εξελιγμένα load controllers, αλλά αυτό ήταν το πρώτο που είχε χρησιμοποιηθεί εκεί. Και όλη η ιστορία είναι ότι έχει ουσιαστικά agents μέσα στους διάφορους intelligent load controllers, οι οποίοι καταλαβαίνουν ποια είναι η κατάσταση του συστήματος, και στη συνέχεια ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους, τα σπίτια, they negotiate, έτσι, χωρίς να επικοινωνία από τον κεντρικό ελεγκτή. Και εφαρμόζονται ένα αλγόριθμο που λέγεται English Auction Algorithm και φτάνουν σε ένα consensus το ποιος θα καταναλώσει τι, ας πούμε. Και εδώ δεν μπορείς να βάλεις και διάφορες άλλες τεχνικές, όπως να υπάρχει και ένα fairness, δηλαδή αυτός που καταναλώσε χτες να καταναλώνει και σήμερα, και ξέρετε, διάφορες τέτοιες τεχνικές. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο ίσως test site που αναπτύχθηκε σε ένα τέτοιο μικροδίκτυο συστήματα, multi-agent συστήματα, σε controllers με embedded processors, είχαν agents μέσα, εφαρμόστηκαν negotiation algorithms, wireless communication, CIM-based ontology. Φυσικά ήταν αρκετά πολύπλοκη η λεχτή αρχιτεκτονική για τόσο μικρά συστήματα, αλλά σίγουρα μάθαμε πολλά από αυτό και το χρησιμοποιήσαμε και για άλλες εφαρμογές στη συνέχεια, πιο μεγάλες, όπως το Meltemi. Πάντως να πω έτσι χαρακτηριστικά ότι τώρα είμαστε μια δεύτερη φάση στην Gizmo που ξανακάνουμε αυτό το σύστημα, το ξαναεκαθιστούμε πιο εξελιγμένα και μεγαλύτερα φορτία, όπου τώρα έχουμε διαλέξει τον κεντρικό έλεγχο και έχουμε πάρει πια και εμπορικούς ελεγκτές, οπότε είναι πιο... Εδώ αναγνωρίζεται ίσως κάποιους από αυτούς, ας πούμε, βλέπετε μένα με πιο πολλά μαλλιά, τον Άρη πιο αδύνατο, τον Άρη του Δημαία, το Σπύρο, το Χατζη Βασιλιάδη. Ο Στάθης είναι από το ΚΑΠΕ, που είχε βέβαια σημαντικό ρόλο σε αυτό, και κάποιο άλλο παιδί που βοηθούσε στην εγκατάσταση. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας. Έχουμε ερωτήσει για τον κύριο Χατζηγυρίου. Και οι online συμμετέχοντες, αν θέλουν, είναι ευπρόσδεκτοι. Ο Σπύρος, ο Χατζη Βασιλιάδης έχει μια ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω, από την εμπειρία σας τώρα,
Κύριε Χατζηγιάννη, δεν ξέρω αν ακούτε από το μικρόφωνο, γιατί έθεσε την ερώτηση ο Σπυρός. Δεν άκουσα καθόλου. Την ακούσα την ερώτηση? Όχι, δεν ακούω καθόλου. Α, ωραία. Η ερώτηση ήταν ότι υπάρχει μια τάση για κεντρικό έλεγχο και από τα παραδείγματα που δώσατε και ο ίδιος. Άρα, ποια είναι η εκτίμησή σας όσον αφορά την εξέλιξη προς κεντρικό ή αποκεντρωμένο έλεγχο? Ναι. Η εμπειρία που και εμείς έχουμε είναι ότι εφόσον περνάμε τώρα σε πιο επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ο κεντρικός έλεγχος φαίνεται να έχει μια προτεραιότητα. Και όπως είπα και στην αναβάθμιση που κάνουμε τώρα στην Κύθνο, μετά από διάφορες συζητήσεις, επιλέγει και πάλι κεντρικός έλεγχος, γιατί πια ξέρετε είναι και ένα τυποποιημένο εμπορικό προϊόν, ας πούμε. Οπότε φαίνεται για τέτοιες πρακτικές εγκαταστάσεις να είναι πιο κατάλληλος. Φυσικά δεν αναιρεί αυτό τα πλεονεκτήματα τα οποία είπα και τα οποία επίσης σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις θα είχαν ενδιαφέρον, έτσι. Αλλά στην πράξη πρέπει να πω ότι δεν έχουμε δει εγκαταστάσεις μικροδικτύων με μη κεντρικό έλεγχο. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν θα υπάρξουν ίσως στο μέλλον. Έχει τα σαφή του πλεονεκτήματα ο κεντρικός έλεγχος. Ο μη κεντρικός έλεγχος, ο αποκεντρωμένος έλεγχος. Για ξανά. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν από το αμφιθέατρο υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Επίσης, πάλι όσοι είναι online προσκεκλημένοι, είναι ευπρόσδεκτοι να σηκώσουν το χέρι τους ή απευθείας να ανοίξουν το μικρόφωνο. Αντώνη, δεν ξέρω αν είναι. Σας ακούμε, κύριε Κορένε. Τα μέλη εδώ που διοργανώνουν κάθε χρόνο αυτή την εκδήλωση και ειδικότερα φέτος τον Αντώνη, που προσπαθούν να φέρουν σε επαφή τους επιστήμονες του εξωτερικού που διαπρέπουν σε ένα πανεπιστήμια, σε επαφή με εμάς και με ενδιαφερόμενους από τον ακαδημαϊκό χώρο για τη βιομηχανία. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χατζηγιάννη σε συνέχεια της ερώτησης του Σπύρου, ποια είναι η τάση των εταιριών και των κατασκευαστών προς αυτή την κατεύθυνση του ελέγχου των μικροδικτύων, έτσι, περισσότερο προς τα που κλείνουν και τι έτσι νέες πρακτικές ιδέες φέρνουν στο επίπεδο του ελέγχου των μικροδικτύων? Ναι, προφανώς, όπως πάντα, η βιομηχανία είναι λίγο πιο πίσω από την έρευνα, έτσι. Εδώ λοιπόν, όπως είπα, σήμερα υπάρχουν πια... Καταρχάς έγιναν ένα μεγάλο βήμα, ήταν ότι η ΕΕΕ έκανε standards για τα μικροδίκτυα, το τι ακριβώς είναι ένα μικροδίκτυο. Επίσης τυποποίησε τις απαιτήσεις που πρέπει να έχει ο Central Controller, το MGCC που είπα. Άρα η βιομηχανία προφανώς ακολουθεί τώρα πια κάποια συγκεκριμένα standards. Τώρα από πλευράς vendors, από πλευράς είδαμε τελευταία την Σνεντέρ να ανακοινώνει κάποιες τεχνολογίες μικροδικτύων, κάποιους controllers. Πάντως και αυτοί και άλλοι ουσιαστικά προτείνουν, οργανώνουν ένα κεντρικό ελεγκτή. Αν είναι και δύσκολο βασικά, όπως καταλαβαίνετε, μια εταιρεία να φτιάξει αποκεντρωμένους ελεγκτές σε ολόκληρο το δίκτυο. Πιο εύκολο είναι να φτιάξει έναν κεντρικό ελεγκτή και να εφαρμόσει αυτές τις πιο κλασικές τεχνικές. Έτσι. Ευχαριστώ για την απάντηση και συγχαρητήρια και για την παρουσία σας και την προηγούμενη παρουσίαση του κυρίου Κάπρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Κόρε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις από τους online συμμετέχοντες. Αλλιώς... Βαγγέλης Φαραντάτος. Γεια σας, κύριε Χατζηγιάννη. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση.
Μία ερώτηση. Μπορείτε να πείτε λίγα πράγματα σχετικά με την πολυπλοκότητα των συστημάτων προστασίας σε microgrids? Ναι, το πρόβλημα τώρα... Την εμπειρία σας, ναι. Με βάση την εμπειρία σας και τα συστήματα προστασίας. Ναι. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι... καταρχάς ότι χρειάζεται αρκετό μεγαλύτερο... Καταρχάς τα μικροδίκτυα συνήθως έτσι είναι... Δεν έχουν στρεφόμενες μηχανές. Άρα ένα πρόβλημα είναι ότι χρειάζεσαι ρεύματα τα οποία να μπορούν να ενεργοποιήσουν τις διάφορες συσκευές προστασίας. Αυτό το πετυχαίνεις είτε υπερδιασταλλογώντας τους inverters, είτε βάζοντας άλλες στρεφόμενες μονάδες, τα οποία όλα αυτά βέβαια κοστίζουν, ας πούμε έτσι. Άρα ένα πρόβλημα είναι αυτό. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι επειδή αλλάζουν συνεχώς οι συνθήκες λειτουργίας, όχι μόνο μεταξύ συνδεδεμένης και προσυνδεδεμένης, αλλά και διάφορες μηχανές που μπαίνουν, είναι μια πολύ πιο δυναμική κατάσταση. Άρα αλλάζουν οι ροές στις γραμμές και βασικά αλλάζουν οι πηγές που τροφοδοτούν ένα βραχυκύκλωμα. Άρα χρειάζεται μια προστασία που είναι αυτό που λέμε adaptive protection. Ουσιαστικά αυτή νομίζω είναι η επικρατούσα συζήτηση σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει εφαρμοστεί πολύ, αλλά το θέμα είναι, λοιπόν, το θέμα είναι πρώτον ότι αντικαθιστάς ουσιαστικά τις ασφάλειες με κάποιο τύπου ρελέ που έχει, βλέπει τη φορά της ροής του ρεύματος. Και δεύτερον, πρέπει να έχεις ευέλικτες προστασίες, οι οποίες να προσαρμόζουν τα settings τους, ανάλογα με το ποια κατάσταση του δικτύου λειτουργεί. Υπάρχουν τέτοια settings, όπως ξέρετε, και στην αγορά. Η ABB έχει κάνει κάποιες δουλειά σε αυτό. Και εμείς στο εργαστήριο έχουμε επίσης αναπτύξει διάφορα τέτοια testing από ρελέ και το πώς ουσιαστικά επιλέγεις τα ανάμεσα σε διάφορα ζεύγη που έχουν, ποια θα είναι τα... πώς θα πρέπει να τα ρυθμίσεις, ας πούμε. Με λίγα λόγια, τέλος πάντων, αυτό είναι η ουσία, ότι χρειάζεται ευέλικτη προστασία, χρειάζεται να αναβαθμίσει την προστασία και μία πολύ πρόμηση τεχνική είναι το adaptive protection. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή παρέμβαση. Αλλιώς, κοιτώντας το πρόγραμμα, είμαστε σχετικά καλά. Θα πρότεινα να μείνουμε με το πρόγραμμα. Είναι 40 λεπτά για μία ώρα το διάλειμμα, άμα συμφωνούν όλοι. Ωραία. Οπότε τα ξαναλέμε στις 2 και 4, συγγνώμη, μπέρδεμα βελγικής και ελληνικής ώρας, με την ομιλία του κ. Βουρνά και μετά το κλείσιμο της συνεδρίας. Ευχαριστούμε.